Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάω 24 ακούτε και θα ακούτε για τις επόμενες περίπου, κάτι λιγότερο από 2 ώρες. Διαφορετική σύνθεση, γιατί. Εντάξει, άμα είσαι κονσόρτιο. Έλα ρε, αγάπη Γαβριλίδου, γιατί μας έβρεσε εδώ σήμερα. Φιλέ, άμα είσαι κονσόρτιο, έχει απεσταλμένους, έχει ρωτήσει όλο εδώ πέρα στην εκπομπή. Φυσικά. Ναι. Γι' αυτό είσαι κονσόρτιο, γιατί πρέπει να έχει πολλούς απεσταλμένους. Ναι, ναι. Να καλύψουν ναι. τα πάντα. Ναι, σωστά. Πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι που γυρνάνε. Ούτε δεν θα το μείνει. Το Real 24 δεν όπως έχει είπε, τέσσερις απεσταλμένους. Ελένη, να πω κάτι λίγο. Έχουμε αναθυμιάσει εδώ μέσα μου, ήρθε μια. Καταρχάς, καλημέρα. Να πω ότι είμαστε οι τρεις που έχουμε μείνει πίσω. Δεν υπάρχει κύριο Αλεξία όμως. Κυριολεξία. Δεν υπάρχει άλλος όντως. Είναι και ο Ράφα ο Γίγαντας φυσικά. Μιλάμε για τριήμερο σκάνδαλο έτσι, στην Ελευθερωσία. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πολύ σημαντικό όχι παιδιά, παιχνίδι. Απλά εγώ περιμένω μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι να μην μείνει ούτε τελεία που δεν θα μεταφερθεί από εκεί. Βέβαια. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αυτό. Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι των τελευταίων ημερών, να ξέρετε. Από ούτε ΑΕΚ ούτε Ολυμπιακός. Αυτό είναι και θα έπρεπε να έχουμε μια σωστή εκπροσώπηση όπως μας αρμόζει. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι λόγω της κρισιμότητας του παιχνιδιού, βεβαίως, γιατί είναι τελικός, έτσι, η Μπάτα έχει πάρει ένα πρώτο προβάδισμα. Αλλιώς, ποιος θα ήθελε να πάει τώρα Λευκορωσία, στεναχωρημένη, δύσκολο ταξίδι. Ναι, καταρχάς τους έβαλα πάρα πολύ δύσκολα, αλλά κατάφεραν πάρα πολύ να το απεξέλθουν. Ναι, στα αρχή γκρίνιαζαν. Η διαδικασία του να βγάλει διαπίστευση ήταν αρκετά δύσκολη, έτσι. Δεν δυσκολεύτηκαν πολύ όμως από ό,τι κατάλαβα τελικά. Λίγο εγκρίνια είμαι. Ξέρω συνάδελφο που κόπηκε γιατί δεν είχε βίζα. Δεν πρόλαβε μάλλον. Να, πρέπει να πει το. Υπάρχει κόσμο που κόπηκε. Υπάρχει κόσμο που κόπηκε. Σκέψω και να μην κόβω. Και κόπηκε από τους Λευκορώσους γιατί δεν πρόλαβε να βγάλει βίζα και τους είπε ότι 2 ημέρες μετά την ημερομηνία που μας έχετε δώσει θα έχω τη βίζα μου στα χέρια και δεν δέχτηκαν. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφος, χωρίς να θέλω να θίξω πρόσωπα και καταστάσεις, δεν πρέπει να μπει. Σκέψου, να σημειωθεί το όνομά του. Σκέψου λίγο, σκέψου λίγο. Πόσοι θα πήγαιναν σε διαφορετική περίπτωση. Αυτό. Πρέπει αν δεν ήταν δύσκολα. Πρέπει αυτό το αεροπλάνο. Α, μας παίρνει τηλέφωνο άλλη. Πολύ ωραία. Όχι, που να ξέρουμε. Αυτό το αεροπλάνο είναι. Χρήστο και όσοι, πώς είναι ρε φίλε αυτά τα αεροπλάνα τα υπερατλαντικά είναι που χωράνε, ξέρω εγώ, 1000 άτομα μέσα. Λες να είναι κάπως έτσι. Πιστεύω ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι αυτό το τσάρτερ που πηγαίνει στο Μίνσκ. Ναι. Παιδιά, τι γίνεται. Μάλιστα. Ωραία. Τίποτα, τελείωσε η εκπομπή η προηγούμενη. Πρέπει να κλείσουμε λίγο τα All About Aris και τα σχετικά. Εδώ πάω 24. Γιατί το έκλεισες να μην βλέπουμε λίγο τι γίνεται, δηλαδή. Τώρα καλύτερα, φίλε μου, Χρήστο, καλύτερο νομίζω. Και τις δύο. Με 4 απεσταλμένους, το λέμε και το ξαναλέμε για να το πιστέψουμε κι εμείς οι ίδιοι. Έτσι, στην Λευκορωσία. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή τα παιδιά μας θα φτάσουν, έτσι, γύρω στη μία. Ναι, κάπου εκεί νομίζω είναι η άφηξη. Περίπου 2,5 ώρες είναι η πτήση της αποστολής που έφυγε. Λίγο μετά τις 10 από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν θα είναι στον Μπόρισοφ. Μπόρισοφ ή Μπόρισοφ λέγεται, ρε παιδιά, η πόλη. Μπόρισοφ λέω. Μπόρισοφ, το κλείνουμε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Η ομάδα την γράφουν Μπάτε Μπόρισοφ. Εγώ Μπόρισοφ λέω. Επίσης, άλλοι τη γράφουν Μπάτε με κεφαλαία όλα, άλλοι τη γράφουν Μπάτε με κεφαλαίο ένα. Το Μπάτε είναι αρχικά, σαν το ΠΑΟΚ. Παιδιά, δεν έχω καταλάβει. Εγώ παντού κεφαλαία τη βλέπω. Εγώ okay. Το έχω δει και με μικρά. Οκ, okay. Πάντως η ομάδα. Μπορεί να είναι αντίστοιχο σαν το Άρης. Σωστά. Παίζει γι' αυτό το δεχόμενο. Δεν έχουν τέτοιο... και αυτή τη ζητήματα εκεί. Ναι, υπάρχει ένα τέτοιο θέμα στη Λευκορωσία. Δεν θα έχουν και τη Λευκορωσία ένα τέτοιο θέμα. Σίγουρα θα έχουν. Έχουν χρήσανθο εκεί, δεν έχουν. Δεν ξέρω. Σίγουρα θα έχουν κάποιο αντίστοιχο. Ναι. Λοιπόν, η αποστολή λοιπόν θα φτάσει λίγο μετά τις 12.30 στο Μίνσκ. Εκεί που θα μείνει κιόλα. Ναι. Δεν είναι δίπλα το Μπόρισοφ ή Μπόρισοφ. Δεν είναι να 10 λεπτά με το αυτοκίνητο, είναι καμιά ώρα. Το υπολόγισες. Γιατί χθε συνάδελφο. Το είδα σήμερα. Μα ζητούσε χιλιόμετρα. Το είδα σήμερα, το νομίζω. Και ο Σταύρος, ρε. Ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι. Νομίζω μια μισή ώρα είναι κιόλας, να πω την αλήθεια. Απόσταση. Οπότε σήμερα η ομάδα θα φτάσει στο Μίνσκ, θα προπονηθεί και εκεί, θα προπονηθεί στο κήπεδο του αγώνα. Και θα κάνει αύριο μια και καλή αυτό το μίνι ταξίδι μέχρι το Μπόρισοφ για το αυριανό παιχνίδι. Τακτική Τσέλσι δηλαδή, στο περίπου. Ναι, όταν ήρθε η Τσέλσι εδώ πέρα και τα έκανε, ωραία μου γκρίζατε ότι είναι μπλαζέ, ότι έχουν ύφος, ότι το ένα με το άλλο. Τώρα που τα κάνει και ο Πάοκ, είναι μακριά το Μπόρισοφ. Μπόρισοφ, πώς το λένε. Δεν έχει πολλά περιθώρια για να κάνει κάτι διαφορετικό. Ναι. Είναι εσύ ως υπεύθυνη επικοινωνία Τσέλσι στην Ελλάδα, τι έχεις να απαντήσει αυτό. Λοιπόν. Έχω μια έτσι μεγάλη απορία. Μπράβο. Τι θα κάνει η Τσέλσι στα υπόλοιπα παιχνίδια. Δηλαδή, α πούμε, η Τσέλσι. Με βίντεο, με πάτε. Ναι. Άμα πάει να παίξει το. Νομίζω την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα. Δεν θα βγει από το αεροδρόμιο. Ναι, και είναι καμιά έκτη αγωνιστική, ξέρω εγώ, και κατεβεί η Τσέλσι με την ΚΑΠΑ 17. Τι θα κάνει, θα φτάσει τη μέρα του αγώνα, δηλαδή. Ναι, κανονικά, ρε. Ξεκάθαρα. Θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Europa League που δεν θα κάνει η ομάδα προπόνηση.
Ναι. Θα γίνει έτσι. Δεν προλαβαίναμε, θα πούνε, ναι, παιδί μου. Ανελειμμένες υποχρεώσεις και τέτοια. Εγώ πιστεύω πρόγραμμα. Ότι το αεροπλάνο θα φτάσει. Μια μισή ώρα δεν πάνε πριν οι αποστολές στο γήπεδο. Πιστεύω 13 ευρώ τα 4. Γιατί το έψαχνα. Για πες. Πιστεύω ότι θα φτάσει στο αεροδρόμιο, ναι, για Μπάτε και για Βίντι στα συγκεκριμένα παιχνίδια 2 ώρες πριν, ίσα ίσα να μπει στο πούλμαν και να είναι μια μισή ώρα πριν τη έψαχνα. Αλεξίπτωτο στο γήπεδο, ναι, κανονικά. Κανονικό. Θα πετάξουν μέσα. Τσάρτερ. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο για να μην το ξεχάσουμε, γράφετε θέμα, αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526 για να κερδίσετε 5 εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνης. 6:15 το παιχνίδι. Γενικά θα παίξει εισιτήριο ίσως πιθανότατα και πιο μετά. Και άλλο εισιτήριο, και άλλα 5 εισιτήρια. 23-12-13-8 για το θέατρο Βεργίνα αύριο. Μπάτε Μπόρισοφ ΠΑΟΚ εκεί στις 10. Αργά. Ναι, είναι αργά το παιχνίδι. Αμάμπια. Να το δεν δείτε εκεί όλοι, όλες, όλοι παρέα. Έτσι. Με το Κωστίδα Τσαρό στην παρουσίαση. Να πείτε τις μπύρες σας. 23-12-13-8. Οι προσκλήσεις είναι αρκετές. Με το τηλέφωνο δηλώνετε συμμετοχή. Παίρνετε την πρόσκληση για να πάτε στο θέατρο Βεργίνα αύριο το βράδυ. Για τον Μπάτε Μπόρισοφ. Κλείνω στον Μπόρισοφ, παιδιά, μου αρέσει πιο πολύ. Με τον Πακόχη Μπόρισοφ. Μου αρέσει πιο πολύ. Κρατάω αυτό, έτσι. Κρατάω αυτό. Λοιπόν, εντάξει, θα πούμε περισσότερα στην πορεία για όσα έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Με την αποστολή, με το ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι, τι περιμένουμε να δούμε όσον αφορά ενδεκάδα. Είναι παιχνίδι που είναι αρκετά σημαντικό βαθμολογικά. Οκ, okay, δεν σημαίνει ότι. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ ότι πέρασε, αν χάσει ότι αποκλείστηκε. Απλά είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να τον βοηθήσει, να τον βοηθήσει πάρα σενάριο, πολύ. Δεν ξέρω, το έχεις πολύ κατά νου το αρνητικό σενάριο. Όχι ρε παιδί μου, απλά επειδή στην πρώτη αγωνιστική τα αποτελέσματα δεν πήγαν όπως θα τα ήθελε ο ΠΑΟΚ. Οκ, έχασε από την Τσέλσι, αλλά στο άλλο παιχνίδι. Να σου πω κάτι, δεν το περιμέναμε, ας πούμε, ρε παιδιά, το σκορ της Μπάτε. Το περιμέναμε, αλλά είναι το σκορ της Μπάτε. Νομίζω ότι η Βίτη είναι πάρα πολύ αδύναμη. Η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Ναι, απλά τι γίνεται. Άμα ο ΠΑΟΚ χάσει αύριο. Θα πρέπει σίγουρα να κερδίσει τα δύο μάτς με τη Βίντι. Και να πάρει κάτι οπωσδήποτε. Καλά, και μετά θα πρέπει να τσεκάρει και το τι κάνει η Μπάτε στα παιχνίδια, τι γκολ βάζει και όλα αυτά. Για να μπορεί με νίκη επί τη Μπάτε να είναι αυτό που θα περάσει. Να. Τη Τσέλσι να αφήνω απ' έξω από το παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Ξεχωριστή κατηγορία. Μετά. Ναι. Ναι, δεν ξέρω πώς θα είναι, γιατί μπορεί να κάνει 3-3 και μετά να παίζει με εντελώς δεύτερα ή ακόμα και πιο νεαρούς παίκτες. Οπότε γι' αυτό λέω το παιχνίδι αυτό είναι πολύ πιθανό να παίξει ρόλο στην πορεία του ομίλου το αποτέλεσμά του. Έτσι. Και με το Χ και με το 2, ειδικά με το 2, ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο. Ουσιαστικά παίρνει αυτό το προβάδισμα για την δεύτερη θέση. Είναι αρκετά σημαντικό παιχνίδι. Αυτό είναι ένα ακόμα με τον Απόλλωνα Σμύρνης να φύγει αυτή η σειρά των αγώνων των πάρα πάρα πολύ απαιτητικών. Γιατί όντως ήταν πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολύ απαιτητικά ακόμα και στην Ελλάδα. Ακόμα και στα μάτια κάποιων να φαίνονται εύκολα, με τον Αστέρα Τρίπολη στην Τούμπα που δεν ήταν εύκολο παιχνίδι, ή ακόμα και με τον Όφη, ακόμα και με τον Όφη στην Κρήτη που ναι, μεν υπήρχε διαφορά ποιότητας, αλλά δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο να παίξει ένα τέτοιο γήπεδο και να κερδίσει. Πόσο μάλλον όταν έχει βρεθεί και πίσω στο σκορ. Και επειδή γενικά, παιδιά, okay, ο ΠΑΟ κερδίζει, πηγαίνει καλά, έχει 5-5 στην Ελλάδα, είναι πρώτο. Αλλά δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Αγωνιστικά το βλέπουμε όλοι ότι δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Το βλέπουμε ότι δεν είναι καλά. Όχι, δεν θα μπορούσε. Εμένα τουλάχιστον θα μου έκανε έκπληξη αν ήταν πολύ καλά αγωνιστικά και τώρα. Έτσι όπως ξεκίνησε ο Champions League. Ακριβώς. Το θέμα είναι να περνάει ανέμακτα. Έτσι, το μέχρι διάστημα. Μέχρι στιγμής περνάει εντελώς ανέμακτα. Καλά. Αυτό είναι αλήθεια. Μέχρι στιγμής περνάει εντελώς ανέμακτα. Και ήταν και μια σειρά δύσκολων παιχνιδιών. Έτσι, δηλαδή δύο ντέρμπι σερί, παιχνίδι με Τσέλσι. Εντάξει, το παιχνίδι του Κυπέλλου δεν το βάζω μέσα σε αυτή τη δύσκολη σειρά. Δεν το βάζει, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Δεν έπαιξε, α πούμε, με τον. Λεβαδιακό στη Τούμπα, θέλω λέω ένα παράδειγμα. Πώς σας απασχόλησε το συγκεκριμένο παιχνίδι και το αποτέλεσμα? Σαν ενέργεια όμως γύρω-γύρω, στο γύρω-γύρω περισσότερο. Ναι, αρκετά, αυτό, το δέχομαι, αυτό το δέχομαι. Αλλά σαν αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από το αν ήρθε η ισοπαλία, ανεξάρτητα από το αν θα κέρδιζε ή θα έχανε ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι. Καλά, αν έχανε, άστο. Ναι. Αν έχανε, είναι το θέμα ότι θα υπήρχε έτσι, μια πρεμούρα μεγαλύτερη. Άρα. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν το δει καθαρά λογικά και πρακτικά. Λίγο σε απασχολεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Κοίταξε, σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Όταν τα αποτελέσματα σου κάθονται, ωραία, όλα τα γύρω-γύρω τα βλέπεις πιο χαλαρά, ρε παιδί μου. Ναι. Έτσι. Αν με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, έχανες. Έτσι. Ναι. Γιατί η εικόνα του αγώνα αυτή ήτανε με τον Ολυμπιακό, σωστά. Ναι. Αν έχανες, λοιπόν, σήμερα που θα ταξίδευες στη Λευκορωσία για ένα τέτοιο παιχνίδι που ξέρεις ότι. Θέλεις βαθμό ή βαθμούς, θα είσαι λίγο πιο σφιχτός. Θα ήταν λίγο η περαιώς αθμός θα ήταν λίγο πιο σφιχτή.
Κοίτα, γύρω από την ομάδα. Για τον ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα της χρονιάς, το πρώτο βατό, εύκολο παιχνίδι και πριν και στη διάρκεια νομίζω θα είναι αυτό με τον Απόλλωνα Σμύρνης την Κυριακή. Από εκεί πέρα όλα τα παιχνίδια. Ουσιαστικά, ναι. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν ένα και ένα. Είτε έκανε αλλαγέ, είτε δεν έκανε, είτε ήταν ντέρμπι, είτε ήταν όφι, όπω λε ο Αστέρα. Όλα τα παιχνίδια είχαν ένα συν ένα πλήν, αλλά ήταν όλα δυνατά. Είχε απέναντί σου μια ομάδα που ήταν δύσκολη. Έπρεπε να σπαταλήσει ενέργεια και αγωνιστικά και πνευματικά. Να διαχειριστεί το κάθε παιχνίδι, να περάσει από την Ευρώπη στο κύπελο, στο πρωτάθλημα και ξανά από την αρχή. Ουσιαστικά το μόνο εύκολο είναι τη Κυριακή. Που και αυτό το λέμε τώρα, έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρει ποιοι θα παίξουν, πώ θα είναι, πώ θα είναι ο Απόλλωνα και όλα αυτά. Το λέμε με τη βάση. Ο Απόλλωνα θα έχει ματζουράκι προποντή. Τον ανακοίνωσε. Για να δούμε, για να δούμε. Ναι, γιατί οκ, okay, νομίζω έχει 0 βαθμούς ο Απόλλωνας, δεν είναι. Ναι, είναι ούτε σοπαλία πρέπει να έχει. Είναι, είναι ναι, δύσκολα. Άμα έρθει είναι με καινούργιο προπονητή, πάλι θα έρθει λίγο πιο. Ξέρω εγώ, συσπειρωμένο να το πω έτσι. Λίγο πιο έτοιμο να παίξει, ξέρω εγώ. Έτσι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον. Τέλος πάντων, οκ. Okay, αυτό λοιπόν, είναι το. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε τη διακοπή. Και εμείς και η ομάδα. Ναι, σίγουρα. Σε κάθε σίγουρα. Περίπτωση, γιατί είναι ευκαιρία για ανασύνταξη, είναι ευκαιρία για ξεκούραση, είναι ευκαιρία για ανάσες. Νομίζω ότι περισσότερο για να καθαρίσει το μυαλό, έτσι. Γιατί αυτό που είπες και εσύ ξεκινώντας τόσο νωρίς το καλοκαίρι και με τέτοια ένταση παιχνιδιών στα ευρωπαϊκά. Ο ΠΑΟΚ θέλει λίγο χρόνο, θέλει λίγο χώρο, θέλει να κάνει μια αποφόρτιση από όλα αυτά τα οποία έγιναν το καλοκαίρι, από όλα αυτά τα οποία μεσολάβησαν το καλοκαίρι. Και νομίζω ότι το διάστημα της διακοπής ενδείκνεται παρά το γεγονός ότι θα λείπουν αρκετοί βασικοί παίκτες, γιατί έχουν έρθει και αρκετές κλήσεις για παίκτες του δικεφάλου. Θυμάμαι και πέρσι, σε άλλη βέβαια κατάσταση, έτσι. Σε εντελώς άλλο σκηνικό πέρσι, τέτοια εποχή, δηλαδή με τον Λουτσέσκο μόλις να έχει έρθει για να έχει παραλάβει. Ουσιαστικά καμένη γη από το Στανόγεβιτς. Αν θυμάστε, τότε έλεγε ότι θα χρειαστούμε ένα μήνα. Ναι. Ακολούθησε η διακοπή. Πάλι μετά τη διακοπή είχε θέμα. Τότε είχε θέμα φυσικής κατάστασης όμως. Ναι, ακριβώς. Τότε ήρθε μετά και το μάτς με τη Ξάνθη, το οποίο δεν θυμάμαι χρονικά πότε ήταν. Πιο μετά ήταν. Ξάνθη ήταν πολύ πιο μετά. Περίπου Νοέμβριο νομίζω. Νοέμβριο ήταν ακριβώς. Και ήταν ένα τρία λεπτά. Κάπου εκεί λοιπόν λέω εγώ πάλι. Κάπου εκεί προς τον Νοέμβριο δηλαδή, μετά τη διακοπή, Οκτώβριο, μετά τη διακοπή, τι παιχνίδια έχει. Έχει να πάει να παίξει με το Χαριλάου. Έχει Άρη. Και Παναθηναϊκό, καπάκι. Και Παναθηναϊκό. Καπάκι ναι. Έχει Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Και μετά έχει και Ευρώπη ξανά Βίντι, έχει πρωτάθλημα. Νομίζω ότι κάπου εκεί πάλι προς τον Νοέμβριο θα αρχίσει να ξαναανεβαίνει προς τα πάνω η κούρμπα. Δηλαδή, κοίτα, αν τώρα είναι δύσκολο. Προς τη μέση, αν ήταν δηλαδή ψηλά, κατέβηκε κάπου, είναι προς τη μέση τώρα και κάπου στον Νοέμβριο νομίζω θα αρχίσει να ξαναπηγαίνει προς τα πάνω. Ενώ η αγωνιστική εικόνα, έτσι τα αποτελέσματα, ναι. Άλλη κουβέντα. Μιλάω για το καθαρά αγωνιστικό. Το είπε και ένας φίλος στην προηγούμενη εκπομπή που διάβασα τα μηνύματα τώρα ότι άμα δεις λίγο τον ΠΑΟΚ και την Μπενφίκα. Ωραία, την Μπενφίκα που είχαμε την εικόνα της όταν παίξαμε στα μεταξύ μας παιχνίδια. Ήταν και οι δύο στο πικ ουσιαστικά γιατί κάνανε προετοιμασία για αυτό το πράγμα για να περάσουν και οι δύο στους ομίλους της διοργάνωσης. Ωραία. Και τώρα βλέπεις, ας πούμε, είδαμε χθες την Μπενφίκα. Καλά, μιλάμε για άλλη ποιότητα, άλλο level. Αλλά είδες ότι και αυτή. Με εκνεύρισε μετά. Ναι, okay, δηλαδή, μετά όμως. Τώρα επειδή έπαιξε θέμα Μπενφίκα. Περίμενε, σου πω, μετά την αποβολή. Μετά την αποβολή που δηλαδή η αγόρι μου το βάρεσε να βάλει στο πρόσωπο. Τι έλεος δηλαδή. Ο οποίος ο τύπος αυτός ήταν στα παιχνίδια με τον Πάκο ήταν λάθος. Έτσι. Ναι. Δηλαδή έκανε 90 λεπτά. Ναι, ναι. Έκανε λάθος. Και πάει και κάνει την Όχι, γέλα. Δεν έκανε γέλα τέτοια. Δεν έκανε λάθος επιλογή. Δεν υπήρχε λάθος πουθενά στο παιχνίδι. Να σου πω κάτι, κρεμάσαι την ομάδα σου. Είσαι διοίκηση, ναι. Έτσι, είσαι Μπενφίκα τώρα. Δεν του λες, έλα λίγο αγόρι μου να τα πούμε. Αυτός και ο. Πώς ήταν τον άλλον στο κέντρο που έχουν, ρε, το Ζέτσον. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο είναι που θα τους φέρουν τα τάλιρα, οπότε δεν νομίζω να γεννήσει δουλειά. Τους έχουν στη βιτρίνα. Ναι, στη βιτρίνα. Πες αγάπη αυτό που ήθελες, δεν σε αφήσει να ολοκληρώσει. Ναι, ρε, παιδί μου, θέλω να πω ότι γενικότερα, άμα δεις την εικόνα της Μπενφίκα και μιλήσεις λίγο εκεί πέρα, βλέπεις ότι και στο πρωτάθλημα έχουν θέμα, έχουν σκαμπανεβάσματα. Και χθες, ας πούμε, μετά την αποβολή είχαν θέμα και εκεί ήταν και η ΑΕΚ που έκανε το 2-2. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι αυτό είναι μια συγκυρία μας στο παιχνίδι την οποία δεν μπορείς να την. Ναι, όχι, σου λέω, προβλέψεις. Το βλέπεις σαν παράλληλη εικόνα. 11 με 11, ωραία. Ναι, το 0-2 ήταν πολύ τιμητικό για την ΑΕΚ. Ρε παιδί μου, στο 11 σου. Με 11. Και έλεγες ότι σαν θα έχουμε μια δύσκολη ακριβώς, βραδιά ακριβώς, για την Ελλάδα μας, Ένικο. Ναι, αυτό έλεγες, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Σου λέω σαν παράλληλη εικόνα για μια ακόμη ομάδα που όπως ο ΠΑΟΚ είχε βαβανημένο πρόγραμμα από τον Ιούλιο και ξεκίνησε να παίζει από τον Ιούλιο, ότι και η Μπενφίκα, ας πούμε, τώρα έχει καμπανεβάσματα στους αγώνες. Δεν σου λέω για την άκρη. Είναι λογικό αυτό που λες. Είναι λογικό να βγαίνει μετά. Είναι η περίοδος που θα κάνουν τώρα κοιλιά από τη στιγμή που ξεκίνησαν να παίζουν από τον Ιούλιο. Εγώ νομίζω. Δηλαδή. Από όσο το καταλαβαίνω, από όσο μπορώ να το ξέρω από τον μπάσκετ, εντάξει. Νομίζω ότι οι προπονητές γενικά έχουν κυκλωμένες περιόδους μέσα σε σεζόν που λένε ότι εδώ ναι. Δεν θα είμαστε πολύ καλά, μάλλον. Το καλό για τον Πάοκ είναι ότι
σε αυτό το κυκλωμένο διάστημα. Το κυκλωμένο σημείο που ναι. περίμενε μάλλον και ο Λουτσέσκο ότι ξέρεις, λίγο θα πέσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Ενώ έβλεπε το πρόγραμμα και έλεγε πω από και ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ρε, εσύ κάθετο και ο Άρης μετά στο κύπελο, έχεις μόνο νίκες. Ναι. Οπότε λες λοιπόν, άμα συνεχίσω έτσι, όταν θα βρω και το ρυθμό μου. Μέσα σε αυτό το διάστημα, εγώ στην αρχή δεν είχα κατά νου το παιχνίδι με την Πάτε. Πριν ξεκινήσουν οι όμιλοι του Europa League. Έτσι όπως κάθεσε, γίνεται και αυτό. Έτσι όπως έκατσε όμως το παιχνίδι και το αποτέλεσμα της πρεμιέρας των ομίλων του Europa League, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, για αυτό που έλεγες πριν. Ναι. Ότι μετά είσαι με την πλάτη στον τοίχο, πρέπει να φέρεις εντός και εκτός έδρας νίκη με Βίτη και μετά έχεις τελικό με Μπάτε ναι. για τη δεύτερη θέση. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο διάλειμμα σιγά-σιγά. Αγάπη, βοήθα μας λίγο εδώ πέρα τώρα, άνοιξε μας λίγο τα μάτια. Με το που κινούμαστε. Τι θα παίξουμε. Ναι, άνοιξε μας λίγο τα μάτια. Λοιπόν, τι θα παίξουμε πότε. Μέρα. Για πολύ κόσμο ήταν η πολύ κακή. Στο 1-0 της ΕΣΕΚΑ έπαιξα επόμενο γκολ στο πρώτο ημίχρονο Ρεάλ. Τρία δοκάρια. Έχω παίξει τη City over 3,5 για κανένα λόγο. Το 1-2 βγήκε με το ζόρι. Έλα, πες και για United. Έχω παίξει United goal-goal και έχω γίνει τίποτα. Σήμερα θα ρεφάρουμε. Στοίχημα.gr, παιδιά, έχει πάρα πολλές επιλογές. Σήμερα, αγάπη, θα στηρίξουμε την Μπαρτσελόνα, παρότι δεν είναι καλά στα τελευταία παιχνίδια, αλλά παίζει είναι με αυτή τη... ρε, παίζει με τη soft η Tottenham, παίζει με τη soft και σήμερα το μάτς θα το πάρει. Φίλε, να σου πω κάτι, επειδή πήγε χθες. Είναι soft Tottenham, τέτοια παιχνίδια δεν μπορεί. Δεν ξέρω, λες να γίνει και σήμερα κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί παιχνίδια. Κάτσε να δούμε η μεγάλη στοίχημα πόσο δίνει την Μπαρτσελόνα. 2-0, 5 δώρο. Τη Λίβερπουλ. Δώρο, το δίνω εγώ σήμερα. 2-15. Δεν είναι καλά, είναι σκοτωμένοι στα ποδητήρια, δεν μιλούνται. Διπλό Λίβερπουλ είναι δύσκολο με την Νάπολη. Μέσα θα βάλει δύο γκολ, θα το καθαρίσει. Γκολ. Είναι σε πολύ. Δεν ξέρω, τι κάθονται όλα μετά το μάτς με την Τζέλση στο 90 και την αλλαγή με τον Στάριτς. Νομίζω ότι φέτος έχει ξεκινήσει πολύ καλά και τι κάθονται όλα. Η Νάπολη είναι πόσο δίνει το διπλό. Όχι, περίμενε. Το διπλό δίνει 2-15 στην στοίχημα.gr. Εγώ λέω γκολ 1-62. Να ρωτήσω λίγο κάτι, η Νάπολη γενικά βάζει. Βάζει και επίσης είναι πολύ. Δεν είναι πιο... over. Ένα goal τότε. Μεγαλωμένο. Να σου πω κάτι, φτάνει με τα over. Δηλαδή πραγματικά αυτό το over με έχει κουράσει. Όποτε το παίζω δεν βγαίνει, ρε φίλε. Ενώ όλα τα υπόλοιπα. Καλά, ναι, γενικά έχουμε τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, ναι, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Καλά, λέει ο Χρήστος. Λοιπόν, έχω μια εντύπωση ότι έφτασαν τα παιδιά μας. Ναι. Έχω μια τέτοια εντύπωση γιατί βλέπω ανθρώπους που ακολούθησαν την αποστολή, είναι και πολύ πανάθεμά του να είναι ενεργοί στα διάφορα έτσι σώσια. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Έρα, βγήκαμε αέρα, ρε. Ασχολήσαμε με το air condition ενώ έχουμε βγει αέρα. Δεν είναι το κόλκα, μην τρομάζει. Δεν έχουμε θέμα. Και ανοιχτή να είναι και κλειστό, δεν έχουμε θέμα. Κρυώνει. Πέφτει, φυσάει, βγάζει κρύο αέρα. Άλλη μια στη λίστα με τις άρρωστες εδώ μέσα. Όχι, κυριολεκτικά άρρωστες. Ακόμα δεν άρρωσα. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδι σήμερα, έτσι. Δεν έχει πει κουβέντα. Υπάρχει μάχη. Ποιο μετά, ρε παιδιά, με το ποδόσφαιρο. Όχι, απλά δεν έχει προλογίσει καθόλου το συγκεκριμένο παιχνίδι 5 η ώρα σήμερα. Έτσι, επίσημη πρεμιέρα. Βεβαίω υποχρεώσει. Εντάξει, με παιδιά, προβλήματα, απουσίες. Υπάρχει μια ομάδα στο ποδόσφαιρο που διεκδικεί τον τίτλο. Αύριο. Νικάει διαρκώς. Εντάξει, αύριο, ποδόσφαιρο. Νίκο το μπάσκετ τώρα, σε παρακαλώ. Το μπάσκετ αύριο, δεν Νίκο μου, στις 10. Δεν πουλάει το μπάσκετ. Άμα δεν το πουλάς, Νίκο μου, άμα δεν το πλασάρεις στον πρόλογο σου, δεν θα πουλάει. Τα πούμε μετά, ρε. Τα πούμε μετά, λίγο μετά τη 1.30. Θα πούμε για το σημερινό παιχνίδι. Λοιπόν, αύριο 10 η ώρα, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη ώρα. Καταλαβαίνω επίσης ότι. Αρκετοί από εσάς μπορεί να φάτε και λίγο πινελί, γιατί πάλι ξέρω εγώ, βρε Γιώργο, να την Κυριακή Ολυμπιακός, να με την ΑΕΚ, να με τον Άρη, πάλι θα πας, ξέρω εγώ, να δεις το παιχνίδι. Και ανά τρεις μέρες, εσύ Γιώργο, παιχνίδι, ναι. Τι θα εγώ, γίνει, πού θα πάει εδώ. Αυτή η βάλη. Okay. Ένα Σαββατοκύριακο έχουμε και αυτό λείπει και ξαφνικά και μεσοβδόμαδα. Συμφωνώ. Τα έχουμε ζήσει όλοι, ωραία. Και γιατί να μην πάρει ο Γιώργος και την Κατερίνα. Το για πρόγραμμα το... λοιπόν είναι πολύ απαιτητικό για όλους. Για όσους είναι στην ομάδα, για όσους την ακολουθούν, είτε επαγγελματικά είτε ρε παιδί μου από γούστο. Οπότε. Κάνετε και μια ακόμα υποχώρηση στις κορίτσια, εντάξει. Και μπορείτε να αφήσετε τους ανθρώπους σας να πάνε στο Ρίτσα σε καζίνο αύριο, 10 η ώρα το βράδυ. Να σας πάρουν και μαζί σας, αν θέλετε, γιατί οι προσκλήσεις είναι διπλές. 23, 10, 27 και 3 οχτάρια. 6-45, 2, 7 και 3 οχτάρια. Για να πάτε αύριο να δείτε τον Πάτε Μπορίς Οφ Πάοκ στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτσα σε καζίνο. Και να παρακολουθήσετε από εκεί το παιχνίδι και με τον Κωστή Τζαρό στην παρουσίαση. Με απεριόριστη μπύρα, κληρώσεις, πλούσια δώρα στο ημίχρονο. Έτσι. Δεν απαιτείται εισιτήριο, ίσως το καζίνο είναι προαιρετική. 23, 10, 2, 7 και 3 οχτάρια. Μπάτε Μπορίς Οφ Πάοκ αύριο στις 10. Τώρα δεν εξηγέσαι καλά, Ελένη Πούντο. Μην μου τα δίνεις αυτά την ώρα που μιλάω στον αέρα, μην μου τα δείχνεις έτσι. Λοιπόν... Θέλω ένα σχόλιο. Θέλω ένα σχόλιο σήμερα. Για το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, για το συγκεκριμένο Insta Story βεβαίως, το οποίο αφορά βεβαίως και τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, άμεσα, έτσι. Άμεσα.
Νίκο, την τοποθέτησή σου περιμένουμε για τον... Τέτοιους παίκτες θέλουμε στον ΠΑΟΚ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αυτό και δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τέτοιους παίκτες θέλουμε. Ακριβώς. Είσαι σίγουρος. Τέτοιους παίκτες θέλουμε. Αυτούς θέλουμε. Ναι, βέβαια. Είμαστε υπέρ. Βέβαια. Λοιπόν, να σου θέλουμε παίχτες χορτασμένους. Challenge θέλουμε τώρα. Παίχτες challenge. Οι οποίοι... challenge στον αέρα. Ναι. Δεσμεύεσαι ότι θα κάνεις τα πάντα προκειμένου να κλείσεις μια κοινή συνέντευξη. Πολύ δύσκολο. Τον δύο. Πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Μισό λεπτάκι. Θέλουμε καταρχάς να μάθουμε για Νόντα Παπαντονίου, έτσι. Ναι. Ντεμπούτο σήμερα. Ντεμπούτο παιχνίδι. Ντεμπούτο. Έτοιμος. Έρχεται έτοιμος. Παίζει κανονικά. Ορεξάτος. Παίζει κανονικά σήμερα γιατί ο άνθρωπος ήταν 1,5 μήνα με τον Παναθηναϊκό. Χαλαρός. Ξεκούραστος. Ευδιάθετος. Γιατί ανεβασμένος. Ο έρωτας σου δίνει και άλλη διάθεση. Είναι άλλη αυτοπεποίθηση. Εκτός από αυτό, παιδιά, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε πραγματικά προσπάθεια για να έρθει στη Θεσσαλονίκη, ήθελε να είναι εδώ. Εντάξει, γιατί είναι η κοπέλα του. Είναι εξοπλιστική λόγη και είναι πολύ φυσιολογικό. Ο πρώτος ή ο τελευταίος, δεν κατάλαβα. Πες το ανοιχτά, υπάρχει μια σχέση. Δεν κατάλαβα. Εδώ τον άλλο τον περιμένατε 3 μήνες. Ωραία. Για να δώσει το και οι άλλοι. Ωραία. Το ζει ο άνθρωπος. Ήρθε, εντάξει. Και δεν ήρθε να πάρει το λεφτά, θα το πάρει ο Νόντας από τον ΠΑΟΚ, όσο καιρό μείνει. Ήρθε και παίρνει ένα κάρο λεφτά, εντάξει. Σε παρακαλώ τώρα, που έχει τόσο ζήτημα ο Νόντας. Okay. Νίκο, είπαμε ότι αν πείσει αυτόν ένα μήνα, μένει μετά. Θα το δούμε. Νομίζω ότι πλέον είναι. Δεν το ξέρω. Να σου πω δεν κάτι... είναι να κάνει θέμα να πείσει, είναι το πώς θα. Θα είναι με τον κόσμο. Όχι, αν θα χωράει. Ναι. Εντάξει, και πώς θα είναι η κατάσταση με τους γύρω-γύρω τραυματίες. Δεν είναι να κάνει με το θέμα να πείσει. Εγώ είμαι υπέρ της παραμονής του. Κι εγώ. Ένας ακόμα παίκτης. Μια χαρά. Χρησιμότατος είναι. Ο Νόντας, ο οποίος έχει χτίσει μια παράδοση, έτσι. Βεβαίως. Βεβαίως έχει χτίσει μια παράδοση. Του το αναγνωρίζουμε ξεκάθαρα. Ξέρετε, γι' αυτό ξαναλέω λοιπόν. Ναι, για το παγγελί. Ναι! Έλα, Νικόλα, μόνο το ξέρει. Όλοι οι υπόλοιποι σε πιτολόγιο δεν το ξέρει. Βέβαια. Ναι. Και πόσε άλλε οι οποίε δεν είναι πολύ famous. Οκ, δεν έχει να κάνει. Δώσε ρε. Γι' αυτό λέω λοιπόν. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι τέτοιου παίχτε θέλουμε. Χορτασμένου. Χορτασμένου παίχτε θέλουμε. Έτσι, οι οποίοι να είναι καλά στην ζωή τους έξω από το γήπεδο, πάρε αυτό... ένα πρώτα έρχεται εδώ ένα μήνυμα. Και αυτό να βγαίνει στο. Να βγαίνει στο γήπεδο. Στο αυτό ακριβώς. Μετά το διάλειμμα, λέω να πάρουμε τους απεσταλμένους μας. Μήπως θα είναι στα πάνε, έλα. Κάνε λίγο μια συνεννόηση από έξω να δούμε τι γίνεται. Πες την πρόταση για μετά το διάλειμμα. Αν είναι στα πάνε, έλα να πάμε τώρα. Λοιπόν. Ωστε, αυτό το βίντεο ανέβηκε σήμερα γιατί χθες ανέβηκε η φωτογραφία και έγινε ναι, ναι, πανηγύρι. Έγινε φωτογραφία μόνο η μία. Είναι απάντηση σε αυτό το πανηγύρι το οποίο καλώς έγινε χθες. Okay. Καλά να είναι τα παιδιά, μικρή καλά να είναι ο Νόντας, την υγεία σημασία του να έχει, να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ όσο διάστημα μείνει στις τάξεις του δικεφάλου και καλή αρχή σε όλους. Έτσι, σήμερα στις 5 θα τα πούμε και αργότερα όμως αναλυτικά. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο γιατί και στο ποδόσφαιρο, Νίκο, μια γυναίκα όλα τα μπορεί. Υπάρχει συνέντευξη Μαρίνα Πρίγιοβιτς. Έτσι. Να σου πω κάτι. Εκείνη δεν ήθελε να πάει στην Κίνα και από τη στιγμή που η γυναίκα του σπιτιού βλέπε κυρία Βέρμπλουμ, βλέπε κυρία Πρίγιοβιτς, δεν θέλει κάτι, πάει και τελείωσε, έτσι. Έδωσε. Αντικειμενικά μιλώντας, νομίζω ότι η συγκεκριμένη και αυτή έχει τον τρόπο της. Τώρα, ωραία, okay, οπότε θα πάρουμε Σταύρο τώρα με την αύξηση της αποστολής στο ΜΙΣ να κάνουμε πρώτη κουβέντα. Για πες, για συνέχισε πριν πάμε στο Σταύρο. Λοιπόν, λέγαμε για την κυρία Πρίγιοβιτς, η οποία έδωσε μια συνέντευξη λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Κίνα, έτσι. Ναι, ότι τον περασμένο χειμώνα, εκεί στο τον Φεβρουάριο, ήταν λίγο 24 ώρα πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Άλεξ δέχτηκε μία πρόταση εκατομμυρίων από την Κίνα. Εγώ δεν ήθελα να πάμε. Είχαμε προσαρμοστεί πλήρως στον ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη και θεωρώ ότι δεν κάναμε λάθος που δεν πήγαμε στην Κίνα. Και από τη στιγμή που η κυρία Πρίγιοβιτς, αγάπη, δήλωσε ότι ήθελαν Θεσσαλονίκη, δεν έκανα λάθος. Η απόφαση ελήφθη για τον Αλεξάνδερ. Έχουμε τον Σταύρο. Ωραία, πάμε να τον ακούσουμε. Σταύρο, καλημέρα. Καλημέρα. Εννοείται ότι έχετε τον Σταύρο. Καλημέρα. Δεν πήγαμε στη Νέα Υόρκη, αγάπη. Καλησπέρα, το τερε Σταύρο, καλησπέρα. Περάσαμε τις 12. Εσείς τα βεβαίωσατε. Πώς ήταν η πτήση σας? Εξαιρετική. Πολύ καλό πρωινό με παστέλι. Παστέλι. Ναι. Σαλάτα η οποία δόθηκε σε άλλο, εννοείται. Σαλάτα λόδι. Με λεκούνι ήτανε, Σταύρο, δεν ήτανε παστέλι. Όχι, παστέλι ήτανε. Oh, thank you very much. Μας έφεραν εδώ. Μπράβο, πολύ καλή. Με στο λεωφορείο μόλις πήγαμε. Ναι. 2,5 περίπου ώρες η πτήση, έτσι. Το χάσαμε. Σταύρο. Τίποτα. Μία που βγήκε να μας πει για το παστέλι και τη σαλάτα και μία που χάθηκε. Ήταν πάνω στη συνεννόηση που έκανε η κύριε, oh thank you και τέτοια. Ναι. Θα το ξαναπάρουμε, θα το ξανακαλέσουμε το Σταύρο.
Λοιπόν, μετά από 2,5 ώρες περίπου έφτασαν στο Μίνσκ. Έτσι, 9,5 ώρα πέταξε από το αεροδρόμιο Μακεδονία η αποστολή του ΠΑΟΚ, χωρίς Ελκαντουρί, χωρίς Ουάρντα, χωρίς Στέλιο Κίτσιου. Έλα. Μια χαρά σας άκουγα εγώ, τα ξέρετε. Εμείς δεν σας ακούγαμε όμως. Γιατί δεν με ακούγατε? Σαμποτάζ. Σε πολεμάει ο κόσμος. Όλος. Ο πλανήτης. Σταύρο, τρεις μέρες για το συγκεκριμένο παιχνίδι με μπάτε. Θεωρείς ότι στο Λονδίνο θα είναι 13. Για να βγει δουλειά, έτσι. Απολύτως απαραίτητα. 100% δουλειά. Ξεκάθαρα. Το ρεστοράν της Πλάκας. Έρχομαστε σήμερα, ωραία. Ναι. Το Μίνσκ και το Μπόρισοφ που παίζουμε είναι 100 χιλιόμετρα. Ωραία. Ναι. 100 και 100 για να πάμε στην προπόνηση. Και 100 και 100 για να πάμε πηγαίνει ένα το παιχνίδι αύριο. Κούραση. Κούραση. Και μόνο που το σκεφτόμαστε δηλαδή, κούραση. Ταλαιπωρία. Ναι. Βάλε και την ψυχική ταλαιπωρία για να πάτε, όχι τη διαπίστευση, όχι ποιοι είστε, όχι η βίζα, όχι το ένα, όχι το άλλο. Δύσκολο. Ναι. Στο μεταξύ, ο έλεγχος εφαρμογής ήταν ο πιο γρήγορος έλεγχος που πέρασαμε ποτέ σε ανατολικό μπλοκ. Σοβαρά. Ναι, ναι. Ήταν όλοι δουλεύανε. Υποδοχή είχατε τελικά ή όχι? Ναι. Υποδοχή από το 1-2-3 πάω. Αυτό που ρωτούσε ο Στέριος, δηλαδή. Είχατε αυτό το πράγμα, το περίμενε. Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν είχαμε 1-2-3 πάω. Εδώ, εδώ η Λευκορωσία είναι λίγο μακριά από τη βάση. Ναι. Από το Ροστόφ είναι λίγο μακριά. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Τι καιρό συναντήσατε καταρχάς? 6 βαθμούς. 6 βαθμούς. Ναι, ο Στέργιος είναι με ζακέτα. Έχει το μπουφάν μέσα. Ωραία. Ναι, ζει επικίνδυνα ο Στέργιος. Έντριβε στην πυροσβεστική για να συνέλθει. Κοίταξα τις φωτογραφίες. Νομίζω ότι μόνο ο Λουτσέσκο είχε προνοήσει, γιατί είχε βάλει πουκάμισο από πάνω μπλούζα και είχε και το μπουφάν στο χέρι. Και λέω, ξέρει που πάει ο άνθρωπος. Ήταν ο μόνος από την αποστολή που ήταν σωστά ντυμένος. Με το που θα κατέβει, με το που θα προσγειωθεί η αποστολή. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Η ουσία είναι ότι φτάσαμε καλά. Λίγο το κατέβαινε, είχε κούνημα, αλλά εντάξει, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Έκανε το θρυκάκι, ο πιλότος μας είπε 2,5 ώρες και το κατέβασε στο 2 ώρες και 1/4. Μας έφερε κάτι τρατάκι ωραία. Μάγκας. 6 βαθμοί Κελσίου, όπως είπα πριν. Και τώρα ομάδα και εμείς πάμε καθένα στα ξενοδοχεία του για να ξεκουραστούμε λίγο και να πάμε το απόγευμα 100 χιλιόμετρα ταξίδι στο Μπόρισοφ για να δούμε την προπόνηση. Δεν έχουμε διαφορά ώρας, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε, όχι, μην μπερδευτούμε πάλι στον αέρα. Όχι, όχι, η ίδια ώρα έχουμε. Εδώ δεν υπάρχει βαθμός δυσκολίας, δηλαδή η ώρα είναι ίδια. Επιτέλους. Ναι, γιατί με την Πορτογαλία είχαμε δώσει σοου στον αέρα. Πότε είναι η συνέντευξη? Ώρα. Ναι, ναι, ώρα. Ακριβώς. Ναι. Το πρόβλημα στην προηγούμενη περίπτωση είναι ότι δεν ξέρω τι ώρα είναι. 6 και 4. 6 και 4, και 7 η προπόνηση. Είστε και 4 απεσταλμένοι. Ναι. Το Real 24 και το Πάο 24. Το Real 24 τόσους δεν έχει. Σίγουρα. Το Real 24 δεν το βλέπουμε. Ναι, ξεκάθαρα. Ναι, δεν υπάρχει πιο Real 24. Αυτοί που φάγανε γκολ, το παίξαμε να μπει γκολ μετά το 28 και δεν φάγανε τους. Και 3 δοκάρια, Σταύρο. Την τσέπη μας. Ναι. Και στο live μας ακάντεψαν. Στο live έπαιξαν να ισοφαρίσει πριν το ημίχρονο. Στο live. Σκέψου. Ναι, αλλά η ζημιά μας δεν έκανε η United. Ξέρεις ότι το σύγχαμα ομάδα. Ναι, μόνο η United. Όλα χάλασαν χθες. Όχι, όχι, δεν χάλασαν όλα, αυτό χάλασε. Όχι, όλα χάλασαν. Μόνο Μπενφίκα βγήκε. Από τα σημεία. Τέλος πάντων. Από αυτά που παίξαμε εμείς, η United χάλασε. Εσύ. Εμείς τα υπόλοιπα τα χάσαμε. Ναι. Εσύ παίζεις ένα ευρώ να πάρεις 2.500. Συγγνώμη, ρε Σταύρο. Ο καθένας με τον μπάτζετ του, Σταύρο μου. Για το θαύμα. Ναι, δεν ήταν τόσο θαύμα. Βάλτε, ρε Φελαϊνή, είσαι στην κοινή αιστεία. Βάλα το, βάλτε μέσα. Εντάξει, εσύ το έχεις κάνει επάγγελμα πλέον. Εμείς παίζουμε για το θαύμα. Είμαστε ερασιτέχνες. Τέλος πάντων. Γενικά η ομάδα είναι ήρεμη. Φαίνεται και όλα από τη συμπεριφορά των παικτών. Υπάρχει μια γαλήνη μετά το πρόσωπο Καραϊσκάκη, μια αλήθεια. Ξέχωρα αν καταλάβω πως το πήραμε ή όχι, δεν έχει σημασία. Τρεις πόντι γράψανε στο κοντέρ και πάμε παρακάτω. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι ένα παιχνίδι σημαντικό το αυριανό. Γιατί κακά τα ψέματα ο ΠΑΟΚ με την Πάτε, ειδικά μετά το διπλό της Πάτε στη Βίτη, θα είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρόκριση. Αν ο ΠΑΟΚ δεν χάσει αύριο εδώ,
αποκτά ένα θεωρητικά ένα πλεονέκτημα, γιατί βέβαια θα έχει και υποχρέωση νίκης μέσα στην έδρα της Βίτη, εντάξει. Που σε αυτό το επίπεδο δεν είναι εύκολο να θεωρείς ότι στάνταρ θα πάει σε ένα διπλό, ξέχωρα πως είναι ο αντίπαλος και οι δυνατότητές του. Αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, έχοντας περάσει ένα μεγάλο πρόγραμμα 13 αγώνων έντασης, όλοι οι αγώνες ήταν αγώνες έντασης, ακόμα και με θεωρητικά πιο αδύναμους αντιπάλους, όπως ο Όφη και ο Πανιώνιος, είναι έδρες πάρα πολύ δύσκολες που χρειάζεται να πιεστείς για να πάρεις αποτέλεσμα. Νομίζω χάσαμε έναν συνάδελφο. Δεν πειράζει. Νομίζω... Να λέμε. Συμβαίνουν αυτά όταν είσαι εκπομπές. Όλα στη ζωή. Θέλω να μάθω νούμερο αποστολής. 40. Περισσότερο από τους ποδοσφαιριστές και τη διοίκηση. Αν κάποιο μέσο δεν έχει απεισταλμένο, ναι, και τον έχει χάσει, με 500 ευρώ καλύπτουμε το κενό του. Ας δώσουμε έναν εμείς, τέσσερις έχουμε το νούμερο. Ναι. Να βγουν και τα έξοδα. 500 δόσεις όμως θα τα πάρεις, το 200 ευρώ ή 500 δόσεις είναι 20 ευρώ, δεν πειράζει, είναι στάκια. Είμαι στο λεωφορείο για τους συγγενείς μου. Ο Στέργιος είναι στο λεωφορείο για τους συγγενείς του που ακούνε. Η αλήθεια είναι ότι εκείνον σκεφτήκαμε κι εμείς, ναι. Αλλά βλέποντας την αποστολή, νομίζω πήγε κι αλλού το μυαλό μας. Σταύρο, πόσοι είστε? Συνολικά. Πόσοι είστε συνολικά? 20 άτομα είναι όλοι πτήσεις. Ναι, οι απεσταλμένοι λένε. Οι δημοσιογράφοι, οι εκπρόσωποι του τύπου, πόσοι είστε? 15-16, όσοι είμαστε πάντα. Παραπάνω νομίζαμε, ρε. Δεν πειράζει. Νομίζω τόσο. Δεν θα καθόλου να μετρήσω τώρα. Δεν ξέρω τι όλοι προπόνησαν από εκεί. Καλά, ισχύει αυτό. Να σου πω κιόλας. Μια μισή μιλάει ο προπονητής της Μπάτε. Δεν φαντάζομαι. Όχι, να μην φαντάζεσαι. Όχι, εντάξει. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής, τα λέει πάρα πολύ καλά. Ας τα πεις στους λευκορώσους συναδέλφους. Και θα βγουν από εκεί, ναι. Και βέβαια έχουμε το Στέργιο που μιλάει τη γλώσσα, τα λευκορώσικα, και θα μεταφράσει. Εντάξει. Είναι έτοιμος εδώ. Από εκεί και πέρα, λέγαμε για το παιχνίδι, για τη σειρά του Βαγόνου. Ο Πάοκ έπαιξε 13 παιχνίδια υψηλής έντασης. Ακόμη και το παιχνίδι Κυπέλλου που θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο, έπεσε ο Άρης, ο οποίος τέλος πάντων είναι μια ομάδα που κλωτσάει, βαράει, κάνει ράνι και θέλει να πάρει αποτέλεσμα μετά από τόσο καιρό που έπαιξε ο Πάοκ μαζί του. Είναι το τελευταίο αυτής της σειράς των πολύ δύσκολων αγώνων και μετά έρχονται κάποια, έρχεται διακοπή βέβαια μετά το παιχνίδι της Κυριακής με τον Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά σίγουρα ο αντίπαλος Κυριακής δεν έχει καμία σχέση με τους 14 που έχουν προηγηθεί, αν συμπεριλάβουμε στο σερί από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα και τον αυριανό αγώνα. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ πρέπει να υπερβάλλει αυτό αύριο. Ξέρουμε ότι δεν είναι καλά. Φαίνεται ότι δεν είναι καλά. Ότι δεν πατάει καλά. Είναι λογικό να μην είναι καλά. Ναι, και είναι λογικό να μην είναι καλά ως ένα βαθμό. Κυρίως από τη στιγμή που τα παιδιά που ήρθαν το καλοκαίρι δεν είναι έτοιμοι να συμβάλλουν σε ένα ποιοτικό rotation ακόμα. Θέλουν τον χρόνο τους. Κάποιοι μπορεί να μην τον βρουν και ποτέ, αλλά τέλος πάντων υπάρχει αυτή η διαδικασία τώρα. Και γενικά νομίζω ότι αύριο πάω να υπερβάλλει αυτό. Να έχει πολύ κινησμό στο παιχνίδι του, να έχει αποτελεσματικότητα και να εκμεταλλευτεί τέλος πάντων την ποιότητα που έχει, που είναι σαφώς καλύτερη από την Μπάτε, αλλά η οποία Μπάτε δεν είναι καθόλου κακή ομάδα. Εντάξει. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι εύκολο. Και δεν έχει σχέση με τις άλλες ομάδες του πρωταθλήματος, έτσι, Μπάτε. Δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν έχει δηλαδή. Και με παραστάσεις στην Ευρώπη, ακριβώς. Σε χώρες κάθε χρόνο έχει συμμετοχή σε ομίλους. 4 φορές έχει παίξει ομίλους στο Champions League. Γενικά είναι η υπερδύναμη της Λευκορωσίας. Και. Πώς το λένε. Κάτσε λίγο. Θα φύγουμε ποτέ. Έχει και μαγαζιά, έχει και στο τέτοιο, ναι, και στην πόλη. Αυτά τα ωραία, τα ζωντανά, έτσι. Ναι, τα διαφορετικά, ρε παιδί μου. Λες, ρε παιδί μου, θα πάμε στον απεσταλμένο μας και σου μεταφέρει όλο το κλίμα. Ναι, έχεις πλήρη εικόνα. Ποιος μας την έκανε πάλι. Συνεχίζεται εκεί η συζήτηση, κουβέντα, έλα. Μετρηθείτε. Τέλος πάντων. Τώρα θα μάθουμε πώς είμαστε. Ναι. Τέλος πάντων.
είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Δύσκολο ποδοσφαιρικά, δύσκολο ψυχολογικά, δύσκολο για μια ομάδα που έχει ξοδέψει ενέργεια πάρα πολύ στα παιχνίδια που προηγήθηκαν από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα, αλλά με έναν τρόπο κάπως άγαλμο μεν αποτελεσματικό δε, ο ΠΑΟΚ καταφέρνει και κάνει τη δουλειά του φέτος με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να περάσει από εδώ με αποτέλεσμα, γιατί ουσιαστικά στην περίοδο που θα άλλες χρονιές θα έκανε την μία κέρα από την άλλη, ωραία, θα έχει περάσει αυτό το πρόγραμμα χωρίς το παραπικρό κόστος. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι το παιχνίδι Κυπέλλου είναι κόστος. Δεν μπορούμε να πούμε... ότι το μάτς με την Τζέλσι, ας πούμε. Ήταν από την Τζέλσι στην πρεμιέρα. Το μάτς με την Τζέλσι, να πω, ναι, δεν ναι, εντάξει. Δηλαδή, την Τζέλσι έχασες. Δεν γίνονται να κάνεις κάτι διαφορετικό. Γενικά, λοιπόν, είναι για τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ σημαντικό το αυριανό παιχνίδι. Και για ψυχολογικούς λόγους και για ουσιαστικούς. Και για το ότι μπαίνει μετά σε μια σειρά θα έχει ένα απαραίτητο διάστημα μπροστά του να ξεκουραστεί και μετά να μπει. Όχι, έχει 15 μέρες να ξεκουραστεί. Να καθαρίσει το μυαλό του. Έχει άλλη Παναθηναϊκό και Ατρόμητο. Σωστά, σωστά. Όχι, Ατρόμητο είναι πιο μετά. Εντάξει, αλλά η ουσία είναι ότι θα μπορεί να βρει τις ανάγκες του, να δεσκαριστεί σαν ομάδα, να επουλώσει τις πληγές του. Σταύρο, μιας και μιλάς για αυτή τη σειρά αγώνων, αν βάζαμε ένα πρόσημο, ποιο θα ήταν αυτό ή θα πρέπει να χρειαστεί να περιμένουμε και το αυριανό παιχνίδι, γιατί και αυτό εντάσσεται στα πολύ δύσκολα παιχνίδια που το αποτέλεσμα Όχι, θα παίξει και ρόλο. Το αυριανό. Και το αυριανό. Αυτό λέω το συνόλο, ότι δεν υπάρχει λόγος για τον ΠΑΟΚ να μη συμπεριλάβει το αυριανό παιχνίδι σε αυτά τα δύσκολα. Όχι, πάντως αν βάζαμε ένα πρόσημο τώρα, μέχρι στιγμής θα ήταν θετικό. Ακόμη και στο κακό του διάστημα, στο κακό του φεγγάρι, βγήκε αλόβητος. Αλόβητος, αυτό είναι το σημαντικό στην όλη ιστορία. Ναι. Όλα τα άλλα, εγώ τα ακούω, δεν είναι. Η ουσία είναι για τον ΠΑΟΚ να μην χάσει αύριο. Ναι. Γιατί μετά βάζει στον εαυτό του δύσκολα και είναι με την πλάτη στον τοίχο. Θέλει νίκη και με εντός εκτός έδρας με βίντι για να παίξει το μάτς τελικού με την Πάτε ξανά. Ο Ουάρντε γιατί δεν είναι στην αποστολή εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού, ρωτάνε εδώ οι φίλοι μας. Για τους γνωστούς λόγους. Για τους γνωστούς λόγους. Δεν τελείωσε η τιμωρία του. Όχι, όχι, όχι. Δεν τελείωσε η τιμωρία του. Κακός. Όχι ότι φταίει μόνο ο Λουτσέσκου. Ωραία, κακός για τον, τον παίκτη που προφανώς κάτι έκανε πάλι. Εντάξει. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν έγινε, έγινε κάτι του πλέον. Ναι. Και ο Λουτσέσκου θα το κρατήσει μέχρι να, μέχρι να κλιματιστεί και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Δεν θα παίζει. Το είπε και δημόσια, ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω για κανέναν. Ναι, γιατί άμα κάνει. Κοίτα, εδώ τώρα οι ισορροπίες είναι λεπτές. Δηλαδή, κάποιος αντιμετωπίζει τον Ουάρντα μέσα στην ομάδα με χαβαλέ. Ναι. Ωραία. Αυτός όμως που ανταγωνίζεται τη θέση του. Ενοχλείται. Δεν τον αντιμετωπίζει με χαβαλέ. Ενοχλείται. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Χωρίς να λέω κάτι συγκεκριμένο, λέω το αυτονόητο, εντάξει. Μα είναι όπως αυτό που λέγαμε χθες για τα λεφτά, ρε Σταύρο. Είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έδωσε δικαιώματα. Ναι. Και δεν έδωσε δικαιώματα μόνο στη φάση της χαμένης προπόνησης. Εντάξει, έδωσε δικαίωμα και πήρε τον Ολυμπιακό. Με τη γενικότερη συμπεριφορά. Γενικώς το πώς το διαχειρίζεται ο Ουάρντα, έτσι. Ναι. Αυτός είναι ο Ουάρντα, παιδιά, το ξέραμε και εδώ. Το ξέραμε από τη μέρα που το πήραμε από το Πανετολικό, ξέραμε, μας είχαν πει από Αγρίνιο τι και πώς. Στον Ατρόμητο είχε όχι απλά ειδική διαχείριση. Δηλαδή, πραγματικά ήταν κάτι ξεχωριστό. Αλλά επειδή εκεί ξεχώριζε η ποιότητά του, σαν τη μήγα μέσα στο γάλα, δεν είχε κανένα θέμα κανείς από τους υπόλοιπους. Στον ΠΑΟΚ όμως το έρχονται λίγο διαφορετικό. Ναι. Εγώ τον ήθελα τον Ουάρντα, ειδικά στα μικρά παιχνίδια που έρχονται. Εγώ νομίζω ότι θα είναι και αυτό τιμωρημένος και θα μπει με τον Απόλλωνα. Έτσι πιστεύω. Από Κυριακή δηλαδή. Αν δείξει μία συνέπεια. Ναι, αν δεν κάνει τίποτα. Ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί σε ρωτάνε τι γίνεται με Ουάρντα, πότε επιστρέφει και δεν μπορείς να δώσεις μία σαφή απάντηση γιατί ο Ουάρντα έχει το στοιχείο του απρόβλεπτου μέσα του. Ναι. Και μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρεθεί εκτός. Γεγονός, έτσι είναι ακριβώς τα πράγματα. Γιατί εκεί που περιμέναμε μήπως τον πάρει με τον Ολυμπιακό και νομίζω δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Ωραία. Γιατί συζήτησαν, τα βρήκαν. Ναι. Είναι, ναι.
Ο ίδιος περίμενε να είναι. Ο Λουτσέσκο βέβαια δεν το έχει πει ποτέ αυτό. Καλά, ο ίδιος περίμενε ότι θα είναι σε όλα τα μάτς, δεν είναι. Ναι, όταν λοιπόν ο Λουτσέσκο ανακοίνωσε την 11η, εκεί θόλωσε λίγο. Ναι. Εντάξει, αλλά. Το χειρότερο για μένα, ξέρεις ποιο είναι, Σταύρο, ότι ο ίδιος δεν μπορεί να διαχειριστεί το γεγονός ότι υπάρχει ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη θέση, υπάρχει πληθώρα επιλογών και προφανώς ο Λουτσέσκου είναι αυτός που θα παίρνει τις αποφάσεις και ναι, ο Αιγύπτιος θα είναι σε κάποια παιχνίδια εκτός ενδεκάδας. Αυτό δεν μπορεί να το αποδεχτεί. Δεν είναι αυτό. Είναι και το άλλο. Ένας παίκτης ενός στάτους συγκεκριμένου ξέρει να λειτουργεί σύμφωνα με το στάτους που βρίσκεται η καριέρα του. Ναι. Το ότι υπάρχει ένας παίκτης με περίσσιο ταλέντο όπως είναι ο Άρντα, αλλά στο μυαλό έχει νοοτροπία για αντιθέσω λίγο χοντρά χωριάτικη, δηλαδή ότι εγώ είμαι. Ναι. Ωραία. Αυτό το πράγμα ξαφνικά τον κατεβάζει στάτους. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η συμπεριφορά του είναι για να είναι παίκτης στον Ατρόμητο. Ναι. Όχι παίκτης στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ίδιος δημιουργεί όλο το σκηνικό. Ξεκάθαρα. Ωραία. Αυτό... Δεν τίθεται θέμα ταλέντου. Δεν είναι θέμα ταλέντου. Σε θέμα ταλέντου δεν βλέπει κανέναν. Ούτε έχει κάτι προσωπικό κανείς από τον ΠΑΟΚ ή ο Λουτσέσκου με τον Ουάρντα, έτσι. Ο ίδιος φέρνει τον εαυτό του σε αυτή τη θέση. Ο Λουτσέσκου είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τους κανόνες. Την ημέρα που δεν θα τηρήσει τους κανόνες θα χάσει τα ποδητήρια του. Ναι, γιατί είναι υπόλογος ακριβώς απέναντι στα ποδητήρια του και απέναντι σε ένα σύνολο άλλων 18 ποδοσφαιριστών. Δεν το συζητάμε. Και απέναντι και στο ίδιο το κλαμπ. Σωστό. Στο ίδιο το κλαμπ. Δεν μπορεί να φάσει και να φάσει και αντιφάσει και δεν μπορεί να άρχεται και να φέρετε ανάλογα με την περίσταση, δεν μπορεί τέλος πάντων. Να σου πω κάτι, καλά κάνεις το λες, γιατί από το πρωί διαβάζω και εγώ στα σχόλια, βάλετε πάρα πολύ ο Λουτσέσκου για το συγκεκριμένο θέμα. Ότι πώς τον διαχειρίστηκαν στον Ατρόμητο και δεν μπορούν τώρα στον ΠΑΟΚ και παιδιά είναι δυνατόν. Γιατί ο Ατρόμητος, μα στον Ατρόμητο αν βίαζε 12 παρθένες 6 ώρα το πρωί, και θετική πλατεία στο Πουνάκι, Σταύρο και εσύ. Ωραία, δεν θα έλεγε κανείς τίποτα. Ναι. Εκεί ήταν και πιο προστατευμένος γενικότερα από τους γύρω-γύρω. Εδώ ό,τι γίνεται μαθαίνεται. Καλός κακός. Και εκεί μαθαίνονταν. Και εκεί τα ήξεραν, αλλά έκαναν τα. Ναι, ρε παιδί μου, απλά ήταν άλλο το. Άλλη διαχείριση. Δεν είχαν επιλογές. Ο ΠΑΟΚ ήρθαν πίσω σε κάποια θέματα. Ωραία. Ωραίο αυτό. Ο ΠΑΟΚ δεν δημιούργησε θέμα στον Μωράδο γιατί ξενυχτούσε. Κατάλαβες. Καλά, εννοείται. Εκεί τον είχε λίγο λάσκα. Μα το θέμα του είναι στα πειθαρχικά που κάνει εντός ομάδας. Στα πλαίσια της ομάδας δηλαδή. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, ωραία. Πρέπει να δεν έχεις κάτι άλλο. Έχεις να μας πεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω καλά είμαστε. Θα σε ακούσουμε το απόγευμα. Θα πάρει μια κάρτα. Θα μιλήσουμε μαζί του στην πορεία, νομίζω. Θα τον έχουμε. Θα μπορεί να μιλήσει, είναι διαθέσιμος. Θα μπορεί, θα γελάσουμε. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Καλή ξεκούραση σε πρώτη φάση και θα τα πούμε και το απόγευμα. Με προπονήσεις και συνεντεύξεις τύπου 6 και 4 ο Ράσμα Λουτσέσκου και ένας ποδοσφαιριστής και 7 η ώρα η προπόνηση στην... που ακριβώς θα προπονηθούν? Στην Δυναμό Αρένα? Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν, στο δεύτερο μας διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, έτσι προλαβαίνουν άλλοι για καζίνο αγάπη. Σίγουρα. Προλαβαίνουμε να στείλουμε κόσμο στο καζίνο για να παρακολουθήσουν ζωντανά εκεί σε γιγαντοοθόνη την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπάτε Μπόρισοφ, όπως θέλετε. Πείτε την αύριο στις 10 το βράδυ. Μπαίνετε και στην σελίδα του Λίμπερο 107,4 και στη σελίδα του ΠΑΟΚ 24. Αφήνετε το μήνυμά σας και έχετε μια διπλή πρόσκληση στα χέρια σας. Και φυσικά θυμίζουμε ότι κληρώνουμε και σήμερα 5 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνη στην Κυριακή στις 6 και 4. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Στις 2 θα γίνει η κλήρωση. Και παιδιά, εντάξει, επειδή βλέπω λίγο να το αφήνουμε στην άκρη το παιχνίδι, δεν είναι. Η Κυριακή, μια χαρά ώρα, 6 και 4. Νορμάλ, ούτε νωρίς ούτε αργά. Να πάτε στην Τούμπα, να δείτε την ομάδα από κοντά. Ευκαιρία είναι, χαλαρό παιχνίδι, γιατί όχι. 6 και 4, έτσι ακριβώς, παίρνετε το καφεδάκι σας, μετά το φαγητό σας, πηγαίνετε στην Τούμπα, παρακολουθείτε το παιχνίδι και σήμερα βεβαίως στις 5, σήμερα στείλαμε κόσμο στο μπάσκετ. Δεν στείλαμε νομίζω ακόμα. Θες να στείλουμε. Να στείλουμε, γιατί να μην στείλουμε, τι πλάκα κάνεις, πρεμιέρα αγωνιστικών υποχρεώσεων στο μπάσκετ έχουμε. Στις 5, άντε γρήγορα. Τηλέφωνο. Τηλέφωνο λέω. 2-31-0-287-888. Τηλεφωνήστε τώρα και διεκδικήστε εισιτήρια
για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Πανιόνιο. Θα μας τα πει αργότερα και ο Νίκος, θα μας το πλασάρει ωραία. Τηλεφωνήστε και διεκδικήστε εισιτήρια και προσκλήσεις. Λοιπόν, δεν θα έχουμε Στέργιο. Υπάρχει ένα θέμα με τις τηλεφωνικές γραμμές στο, ναι, στη μας, Λευκορωσία. Μας προειδέασε λίγο ο Σταύρος ότι θα δυσκολευτούμε να βρούμε το Στέργιο. Καλά, εντάξει. Και να που τελικά είχε δίκιο. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Το περίεργο θα ήταν να μην δυσκολευόμαστε να βρούμε το Στέργιο. Γιατί ρε φίλε να δυσκολεύεται τόσο πολύ αυτό το παιδί, τι γίνεται. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως όταν καταφέρουμε να βγάλουμε άκρη θα τον έχουμε και, τον, και το Στέργιο. Πείτε λίγο πρόγραμμα σημερινό. Κοίτα λοιπόν. Τώρα 1:30 mm-hmm. Μιλάει ο προπονητής των Λευκορώσων. Ωραία. Α, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Ο Αλεξέη Μπάχα ή Μπάγκα. Ο Αλεξέη τι? Μπάγκα. Μπάχα ή Μπάγκα. Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Επιλέγω Μπάγκα. Το Μπάχα πολύ. Γιατί ποτέ έχουμε βγάλει άκρη με ονόματα. Εδώ με τους δικούς μας δεν έχουμε βγάλει, Νίκο. Ραζβάν ή Ράσβαν. Αχ, ποιο είναι. Ξεκινάμε αυτό? Με το βασικό. Με το Μίχελ έχει φάσει. Μίχελ. Με σίγουρα. Κοίτα, το Μίχελ δεν υπάρχει έτσι. Δεν υπάρχει. Αλλά το Ράσβαν ή Ράσβαν. Και άλλα, αυτό και άλλα αυτό είναι το τρένο που πηγαίνει στο γήπεδο της Μπάτε Μπόρσουφ. Γιατί είμαι στο Twitter της Μπάτε Μπόρσουφ τώρα και βλέπω εδώ πέρα μια φωτογραφία κατά παιδική με ένα τρένο υπερσύγχρονο. Ναι, υπερσύγχρονο. Όπω φορέ. Είναι το υποβέλο. Είναι το τρένο που θα μεταφέρει την αποστολή στο, στο γήπεδο. Έλα, πες όχι, είναι για τους οπαδούς. Νομίζω είναι οδηγίες για τους οπαδούς, ναι. Αλλά το τρένο είναι. Από τότε πρέπει να είναι. Πάλι καλά, οι απεσταλμένοι μας επιλέγουν ταξί συνήθως. Ή κάποιο ναι. μπανάκι, ξέρω εγώ. Ροντρίγκο Ρέι, εδώ βλέπουμε φωτογραφία στο ΠΑΟΚ 24 με το μάτι στο χέρι, έτσι. Ρε εσείς, πείτε λίγο τώρα, αν δεν καταφέρουμε να βρούμε και το Στέργιο. Τι έχει κάνει μέχρι τώρα η Μπάτε, δηλαδή σε τι φάση είναι. Τα πηγαίνει καλά στην, στη Λευκορωσία. Ναι. Ο Χλεμπ παίζει. Ναι, θυμάμαι στο προγραμματικό ότι είχε συμμετοχή. Έχει λίγα λεπτά με φέτος μέχρι τώρα. Πρέπει να είναι και καμία τελευταία. Αλλά αυτό, κάποια τίμια λεπτά τα έχει. Ναι. Ναι. Έχει πολύ υψηλό σώμα στόπερ. Δηλαδή και κορμιά στην άμυνα. Το 1,90. Είναι λίγο θέμα αυτό. Το έχουν γενικά όλοι στην Ανατολική εκεί πέρα. Το καταλαβαίνετε. Φέτος το έχετε ζήσει από κοντά. Ναι. Βλέπει Χατζηρίδη. Είναι αμυντικό από την Ουκρανία, ναι. Είναι καλά. Έχει δώσει αρκετά παιχνίδια η αλήθεια είναι. Ναι. Και ευρωπαϊκά και στο πρωτάθλημα. Εντάξει, το πρωτάθλημα νομίζω ότι έχει πάρει κεφάλι και προβάδισμα. Και δεν τίθεται, χρόνο, ναι, δεν είναι, τίθεται είναι θέμα σύγκρισης με τις άλλες ομάδες. Τώρα στην Ευρώπη ξεκίνησε από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Έτσι απέκλεισε την Ελσίνκη 0-0 στην έδρα της και νίκη εκτός έδρας με 1-2. Και στον τρίτο προκριματικό κατάφερε να αφήσει εκτός έτσι, και την Κάραμπαχ με νίκη 1-0 εκτός έδρας και ισοπαλία 1-1 εντός, αλλά τελικά και αυτή λήγησε στα play-off του Champions League γιατί βρήκε στο δρόμο της την πολύ δύσκολη και πάρα πολύ καλή φέτος PSV, έτσι την Eindhoven. Εντός έδρας ήταν με 2-3 και 3-0 εκτός, οπότε κάπως έτσι από αυτόν τον αποκλεισμό από την Eindhoven βρέθηκε στους ομίλους του Europa League με ΠΑΟΚ, Βίντι και Chelsea. Στην ομάδα που κάθε χρόνο σχεδόν τα τελευταία. Πόσα 7 πρωταθλήματα δεν έχει πάρει συνεχόμενα, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχει... τα τελευταία 7-8 χρόνια είναι σχεδόν κάθε χρόνο στους ομίλους. Και μάλιστα λέμε σχεδόν κάθε χρόνο στους ομίλους δεν εννοούμε του Europa League, εννοούμε του Champions League. Έτσι. Είναι ομάδα που από τα τελευταία 7 χρόνια 4-5 φορές στους ομίλους του Champions League. Η Μπάτε Μπόρσοφ, οκ, έχει αλλαγές στο ρόστερ της και αυτή είναι σε μια άλλη κατάσταση τώρα. Εντάξει, κάθε αλλά χρόνο... και πάλι. Λοιπόν, το διάφορο ρεπορτάζ για το τρένο, να ξέρετε, είναι έξτρα τρένο που βάζει η ομάδα, αυτό εδώ πέρα που είδατε. Ναι. Τρένο. Είναι ηλεκτρικό, όπως λέει. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό κινείται ηλεκτρικά αυτό εδώ πέρα. Εκτός και είναι μια φωτογραφία λάθος που έχει βάλει ναι. εδώ στην είναι άφος. Πρωτοβουλία της διοίκησης. Μπράβο, και μάλιστα ναι. είναι και δωρεάν η μεταφορά, γιατί το παιχνίδι είναι αργά και είναι το τελευταίο τρένο το οποίο θα πάρει τους φίλους της Μπάτε να τους πάει προς το Μίνσκ. Από ό,τι καταλαβαίνω, στον μπορεί να πάει κανένα στο Μίνσκ. Ωραία. Στον μπορεί να πάρει πολύ Μπάτε. Ναι, ρε φίλε, ποιο θα πληρώσει για να πάει αυτό το τρένο. Ναι, είναι δωρεάν λοιπόν αυτό το τρένο. Είναι πραγματικά πολύ ωραία κίνηση. Υπερσύγχρονη αμαξοστοιχεία δηλαδή. Κοίταξε, γενικά έχουν δείξει έτσι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με ποιον έχει παίξει ο ΠΑΟΚ. Με την. Με την Δυναμό. Ποια Δυναμό. Προσπαθώ να θυμηθώ. Θυμάμαι ότι έχει παίξει μπορεί ο Φαρίνα, το θυμάμαι. Λοιπόν, περίμενε, όλα εδώ τα έχουμε. Χτες νομίζω. Το θυμάμαι ότι έχει παίξει με στην Μπόρις ο Φαρίνα, ναι. Με ποια ομάδα δεν θυμάμαι. Λοιπόν, περίμενε, το έχουμε εδώ με Κλάους, έτσι, τότε. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, με την. Με την. Ποια ήταν εσύ τώρα, η ομάδα κόλλημα. Έλα. Εδώ. Έλα. Όχι για πιθανή αυτή. Δυναμό Μίνσκ, ρε παιδιά. Ωραία. Ναι, Δυναμό Μίνσκ. 0-2 και μετά εδώ πέρα τα πόσα ήταν. 5-6, πώς είχε γράψει το κοντέρ. Είχε φύγει πολύ εδώ με τα γκολ. 0-2.
Είχε κερδίσει εκεί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και εδώ πέρα το είδα 5-1. Εδώ είμαστε. Και εδώ ήταν, ναι, μετά η ρεβάνση που ήταν με. Λοιπόν, Νοέμβριο του 2014. Ναι. Έτσι. Δυναμό. Μίνσκ με σόου Στέφανο Αθανασιάδη, έτσι. Ναι. 0-2. Τέσσερα χρόνια πριν. Για πες λίγο δεκάδα. Γλύκο. Ναι. Ακόμη έχουμε Γλύκο εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Έχουμε και δεν έχουμε. Σκόνδρας στη Λαμία. Ναι. Βίτορ στο Ισραήλ. Κατσικά, 28 αλλαγή. Πού είναι αυτό το παιδί, στη Ρουμανία. Παιδιά, νομίζω ότι ο Κατσικάς πρέπει κάπου στη Δανία να τον έχει βγάλει ο δρόμος του. Κάτι τέτοιο. Ρουμανία τον είχαμε αφήσει. Στεάου. Όχι Στεάου, κάπου ήταν, κάπου είχε πάει. Είχε γίνει αλλαγή στο 28. Από τον Τζαβέλα. Είναι στη Δυναμό Βουκουρεστίου ακόμα που τον βγάζει εδώ, νομίζω. Ναι, αφού σου είπα Ρουμανία. Δεν ξέρω αν παίζει βέβαια. Γιατί παλιό είναι. Ρατ. Ο οποίο έχει κρεμάσει πλέον τα ποδοσφαιρικά παπούτσια. Τζιόλης, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκεί δεν είναι. Ναι. Κάτσε, Παναθηναϊκό. Τζανδάρης, Παναθηναϊκός. Φακούντο Περέιρα στην Κύπρο. Ναι. Σαλπιγκίδης. Ο άλλος, ο Γκολάσα. Στους 16 Γκολάσα, Ισραήλ. Ναι. Αθανασιάδης, One Man Show, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έτσι, και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο 90. Μάλιστα. Το περασμένο ταξίδι του ΠΑΟΚ στην Λευκορωσία, έτσι. Και η νίκη με υπογραφή Στέφανο Αθανασιάδη που βρίσκεται στον Παζιάννενα. Οπότε λοιπόν, σήμερα είναι 6 και τέταρτο συνέντευξη τύπου. Ωραία, είναι λίγο πέφτει πάνω σε διάφορα παιχνίδια. Φυσικά θα τα ακούσουμε Λουτσέσκου και. 750 πράγματα στο απόγευμα έχει. 7 η ώρα είναι η προπόνηση. Ναι. Πολύ ωραία. 7 η ώρα παίζει και η K19 στο Youth League στην Κύπρο. Αυτό είναι προκριματικό. Κάτι τέτοιο νομίζω πήρε το μάτι. Ναι, προκριματικά του Youth League, UEFA Youth League. Σήμερα το απόγευμα στις 7. Στο στάδιο της Λεμεσού παίζει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ συμμετέχει στο Domestic Champions Path. Έτσι, και παίζει με την ΑΕΛ Λεμεσού. Ωραία. Ναι. Και υπάρχει γενικότερα ξεσηκωμός και από τον κόσμο, έτσι, του ΠΑΟΚ που βρίσκεται στην Κύπρο για να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, βέβαια. Μπράβο. Χθες οι επιτελείς, οι άνθρωποι της Κυπριακής ομάδας παρέθεσαν δείπνο στους φιλοξενούμενους. Βλέπω ένα ρεπορτάζ από το Κυπριακό, το οποίο είναι 700 λέξεις για αυτό το παιχνίδι. Για την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Ο προπονητής λέγεται Πάμπος Σημεού. Πάμπος, ρε φίλε. Πού γίνεται το Πάμπος. Πάμπος. Βλέπεις εδώ. Ντάνιελ Αλσίνα. Ναι. Δείπνο των δύο ομάδων. Παύλο Γκαρσία, φυσικά κεντρικό πρόσωπο. Ναι. Και στην Κύπρο. Δεν το βλέπω στη φωτογραφία, αλλά δεν είναι στην φωτογραφία. Εντάξει, δεν είναι και τις φωτογραφίες γενικότερα ο Παύλο, έτσι. Πιστεύεις, αν ήταν σε αυτή τη φωτογραφία εδώ πέρα, έσκαγε χαμόγελο. Όχι. Ειδικά πριν από παιχνίδι. Να σου πω κάτι, ειδικά πριν από παιχνίδι. Που το μυαλό του είναι στο πώς θα παίξει, τι θα κάνει με τίποτα. Δύσκολα. Χαμόγελο. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, για να πάμε στο διάλειμμα και να επιστρέψουμε το τελευταίο κομμάτι. Τι έχουμε άλλο, λοιπόν, αγάπη για να ανοίξουμε. Καταρχάς, έχουμε κλείσει σε απολογία, έτσι, για τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Είναι αυτή η υπόθεση των δηλώσεων που έκανε σε μέσο της Ρουμανίας, έτσι, πριν από αρκετές ημέρες. Μιλώντας για την χιτλερική Γερμανία, έτσι, νομίζω ότι τα είπαμε, αλλά καλό είναι να τα ξαναπούμε. Δηλώσεις που παρερμηνεύτηκαν ή αν θέλεις δεν διαβάστηκαν σωστά από την κοινή γνώμη και βεβαίως από τον κύριο Σιμιτζόγλου, ο οποίος καλεί τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Ναι, είναι αυτά τα αντανακλαστικά που λειτουργούν εξαιρετικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Το είδαμε και με τον Πασχαλάκη, το βλέπουμε τώρα και με τον Λουτσέσκου. Στις 4 η ώρα λοιπόν την Πέμπτη η Πειθαρχική Επιτροπή καλεί τον Ράσβαν Λουτσέσκου, βεβαίως, και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για πυρσούς και καπνογόνα. Όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, ο Λουτσέσκου βρίσκεται στην Λευκορωσία. Στις 10 υπάρχει παιχνίδι με την Μπάτε Μπορίσοφ. Οπότε σήμερα θα είναι πιο ξεκάθαρο, μάλλον, αν ο ΠΑΟΚ θα ζητήσει αναβολή στη συγκεκριμένη υπόθεση ή αν θα απολογηθεί μέσω υπομνήματος που θα καταθέσουν οι νομικοί εκπρόσωποι του Λουτσέσκου. Σε κάθε περίπτωση, αν και εφόσον τιμωρηθεί ο προπονητής του ΠΑΟΚ, μιλάμε για χρηματικό πρόστιμο από 20 μέχρι και 40.000 ευρώ. Για να το ξεκαθαρίσουμε και να το κάνουμε έτσι για μία ακόμη φορά σαφές, σε καμία περίπτωση ο Λουτσέσκου, το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξή του, δεν ανέφερε ότι η Ελλάδα θυμίζει χιτλερική Γερμανία, συγγνώμη, απλά οι πρακτικές και τα όσα έγιναν πέρσι στο πρωτάθλημα και το γεγονός ότι το πρωτάθλημα έφτασε κατά αυτόν τον τρόπο στα χέρια της ΑΕΚ θυμίζουν αντίστοιχες πρακτικές που
σε οδηγούν έτσι σε πολύ μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας. Εντάξει, αυτά. Ρε. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση τώρα τόσες μέρες για αυτές τις δηλώσεις που πραγματικά και εγώ δεν νομίζω ότι έτσι όπως μεταφέρουν όσοι τα μεταφέρουν, έτσι υπόθηκαν και από τον Λουτσέσκου. Κοίτα, το να διαβάσει μια συνέντευξη ψυχρά, όντας κιόλας απέναντι και βλέποντας και τι κλίμα υπάρχει γύρω από τον ΠΑΟΚ, είναι λογικό. Και μπορείς πολύ εύκολα να παρερμηνεύσεις τα όσα είπε ο Λουτσέσκου. Ναι, όχι όμως να κάνεις το άσπρο μαύρο. Και επίσης, όταν ας πούμε πριν από ένα μήνα, δύο, υπήρχαν οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη για τη Χούντα. Όταν υπήρχε από τον Βαγγέλη Μελισσανίδη αυτό το. Βαγγέλη Μελισσανίδη. Το Δημήτρη Μελισσανίδη. Λαθάνουσα γλώσσα. Ναι, αλήθεια λέει. Έλαντε. Γιατί. Λοιπόν, όταν ο Δημήτρη Μελισσανίδη λέει ότι τολμήσετε να αλλάξετε την απόφαση και όλα αυτά. Δεν γίνει να σε ενοχλεί τώρα ο Λουτσέσκου και. Να ζητάς και την απέλασή του, ας πούμε, γιατί ακούστηκαν και αυτά. Καλά, εντάξει, νομίζω ότι φτάσαμε στο άλλο άκρο. Ναι, εντάξει, λοιπόν. Μας κάνει νόημα ο Νίκος. Μας κάνει νόημα να συντονίσουμε. Μας τρώσε, μας χοβίτη. Πω. Λοιπόν, έχει να πει το παιδί για μπάσκετ. Ναι, ρε, παιδιά, λοιπόν, να πάμε για μπάσκετ. Ναι, σωστά, εντάξει. Λοιπόν, εξακολουθείτε να στέλνετε μηνύματα. Έχετε ακόμα περίπου 20 λεπτά. Γράφετε θέμα, αφήνετε κενό. Γράφετε ονοματεπώνυμο. Το στέλνετε στο 54526. Δίνουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ από όλου του μήνε την Κυριακή στι 6 και 4. Ωραία. Έχουμε άλλα 5 εισιτήρια τηλεφωνικά για το ΠΑΟΚ Πανιώνιος, 23-12-87 και 3 οχτάρια σήμερα, έτσι προλαβαίνετε, 23-12-87-8-8-8 για να πάτε σήμερα στο Παρατάκι να δείτε το ΠΑΟΚ Πανιώνιος, πρώτο παιχνίδι της σεζόν, κύπελο νοκάουτ. Θα τα πούμε και μετά γι' αυτό. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τελευταίο κομμάτι ΠΑΟΚ 24, κλείνουμε σιγά σιγά το ποδοσφαιρικό προς το παρόν, αργότερα. Θα ακούσετε όλο το ρεπορτάζ από τη Λευκορωσία με δηλώσεις, με συνέντευξη τύπου του Λουτσέσκου και παίχτη του ΠΑΟΚ με όσα γίνονται στην προπόνηση. Θα έχουμε ενημέρωση νομίζω και λίγο πιο μετά και για όσα δήλωσαν οι άνθρωποι της Μπάτε Μπόρισο που ξεκίνησε στις 9.30 η συνέντευξη τύπου η δική τους. 5 η ώρα σήμερα Γάπη Γαβριλίδου και Ελένη Μπούντου. Τι Τζάμπολ στο Παλατάκι, πρώτο επίσημο παιχνίδι. Πρώτο ΠΑΟΚ... επίσημο παιχνίδι 4 του μήνα. 3. Ναι, και πάλι νωρίς. Πάλι νωρίς είναι κανονικά. Είναι ωραίο να είσαι μπασκετικός, Ελένη Μπούντο. Είναι πολύ ωραίο να είσαι μπασκετικός και νομίζω ότι έχουμε διαλέξει λάθος δρόμο. Είναι ξεκάθαρο πλέον. Ξέρεις τι κάνεις, από αύριο, από σήμερα μάλλον, μέχρι. Εντάξει, Νίκο, 20 μέρες μετά το ποδόσφαιρο. Μέχρι τον Ιανουάριο, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Έχει μια μικρή διακοπή κάπου το Δεκέμβριο. Wow. Ναι. Ναι. Θέλω να σου θυμίσω ότι το ποδόσφαιρο ξεκίνησε 26 Ιουλίου. Πολύ ωραία. Μέσα στο καλοκαίρι πηγαίναμε κάθε εβδομάδα με παιχνίδι. Ντάλα ήλιο. Έτσι, ντάλα ήλιο, τούμπα, υδρότας, στάζαμε. Και πλέον είμαστε ένα 3 μέρες με παιχνίδι. Έτσι, κύπελο, πρωτάθλημα, Ευρώπη, Νίκο μου. Αυτές τις εβδομάδες. Γιατί είναι πολύ ωραίο να είσαι μπασκετικός. Για πες λίγο, πέρα από το σημερινό, το Σαββατοκύριακο, πότε παίζει η ομάδα? Σάββατο στις 4:15 με το Ρέθυμνο. Αγάπη, θα πάμε. Πρώτο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Και δεν θα έχουμε τίποτα να κάνουμε, πιστεύω. Κυριακή παίζουμε. Ναι. Πρώτο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, το σημερινό. Συγγνώμη, τέσσερι απεσταλμένοι. Συγγνώμη, αλήθεια. Και αλλά θα πάμε τουριστικά. Εννοείται τουριστικά. Θα πάμε να χαιρετήσουμε τον Νίκο πάνω στα δημοσιογραφικά θεωρία. Να του ευχηθούμε καλή δουλειά, καλή μετάδοση, καλό live. Και μετά θα κατέβουμε κάτω να πάρουμε. Να σου πω κάτι, θα επιστρέψουν οι τέσσερι απεσταλμένοι Παρασκευή. Και πιστεύω ότι θα καλύψουν αυτό το χαμένο έδαφο. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκουραστούμε λίγο Σάββατο εμεί. Ωραία. Εντάξει, το κλείσαμε. Λοιπόν, όσον αφορά το σημερινό αγώνα. Είναι το πρώτο παιχνίδι κυπέλου, είναι νοκάουτ. Δεν είναι στη φάση που ήταν τα προηγούμενα χρόνια που έμπαιναν οι ομάδες της πρώτης οχτάδας προηγούμενη σεζόν κατευθείαν στα προημιτελικά. Από φέτος μπαίνουν στους 16. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο. Παραμένει νοκάουτ το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, υπάρχουν διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τραυματισμούς, με προβλήματα, με μικροπροβλήματα. Δεν είναι φυσικά διαθέσιμο σήμερα ο Φιλγκός. Το καλό με τον Γκος. Είναι για να ξέρω. Όχι. Το καλό με τον Κώστα είναι ότι η αποθεραπεία του πηγαίνει καλά και είναι τα πρώτα παιχνίδια τώρα με τον Πανιώνιο, με το Ρέθυμνο, ακολουθεί η Βενέτσια για το Champions League και μετά είναι το match με την ΑΕΚ. Θα κάνει προσπάθεια για εκείνο το παιχνίδι. Το θετικό είναι ότι είναι σε καλή κατάσταση μετά τον τραυματισμό του. Δηλαδή η πορεία της αποθεραπείας του οδεύει καλά για τον Φιλ Κώστα. Τώρα έχουν προκύψει και άλλα ζητήματα μικροτραυματισμών, αλλά που κρατάνε την ομάδα έτσι. Όχι την ομάδα, κάποιους παίχτες έτσι τους δημιουργούν ζητήματα και προβλήματα. Ο Πόπ, ας πούμε, υποβλήθηκε, έχει ένα μικρό ζήτημα, μάλλον σε ένα μη στη μασχάλη
Είναι εξαιρετικά αμφίβολος για σήμερα. Θα δούμε πριν το παιχνίδι θα δοκιμάσει. Ο Χρυσικόπουλος είχε ένα θέμα στο μάτι του με μια αλλεργία που χθες του επέτρεψε μόνο να προπονηθεί. Και κανονικά θα έπρεπε να μείνει και λίγο ακόμα εκτός, αλλά το πιθανότερο είναι διαθέσιμο σήμερα. Οπότε γενικότερα ησυχασμό ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι δεν βρίσκει. Ησυχία όσον αφορά το κομμάτι τραυματισμών και προβλημάτων. Τώρα, εντάξει, αντιμετωπίζει ένα Πανιόνιο που έχει καινούριους Αμερικανούς, έχει διάφορα ζητήματα όλο το καλοκαίρι διοικητικά. Άλλαξε προπονητή μέσα στο καλοκαίρι. Είχε πάρει και κάτω το Σκουρτόπουλο, τώρα έχει τον Χουγκάζ. Φέρνει Αμερικανούς, φεύγουν Αμερικανοί. Έχει έναν που έφερε τώρα χθες, τον Τζονς, που λογικά θα είναι διαθέσιμο σήμερα. Δεν έχει κάποιο έτσι ελληνικό στοιχείο ουσιαστικά. Είναι μόνο ο Νίκος ο Δίπλος είναι πιο γνωστός. Έχει τον Καμπερίδη δανεικό από την ΑΕΚ, ένα νεαρό, και τον Καμαριάνο. Γενικά είναι μια ομάδα που είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί έχει διαρκώς καινούργια πρόσωπα και δεν υπάρχει έτσι μια πλήρης εικόνα ομαδική για τον Πανιόνιο. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι ό,τι θέματα και αν έχει ο ΠΑΟΚ, έχει μια διαφορά επίπεδο μια τέτοια ομάδα όπως ο Πανιόνιος, την οποία καλείται να τη δείξει σήμερα. Εντάξει, είναι το κύπελο γενικότερα, είναι μέσα στο μυαλό των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, στη λογική ότι είναι μια διοργάνωση που φέτος, τουλάχιστον με τις προκρίσεις που έχουν, με τις κληρώσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αρχικά με τον Πανιόνιο και πιθανότατα με την ΑΕΚ μετά, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, κάπου τον Εύρυνο και το παιχνίδι, δίνει τη δυνατότητα να βρεθεί στα ημιτελικά. Και από εκεί και πέρα, αν έχει εκεί μια ευνοϊκή κλήρωση, να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Το σημαντικό είναι σήμερα και να κερδίσει όσο μπορεί να κάνει ένα καλό παιχνίδι. Για μένα, όπως ξεκινάει η σεζόν για τον ΠΑΟΚ, σίγουρα τα πρώτα δύο παιχνίδια είναι σε αυτά που έχει αρκετά μεγάλο πρέπει για την νίκη. Και σήμερα παίζεται και πρόκριση, και το Σάββατο με το Ρέθυμνο. Μετά θα πάει να παίξει στη Βενετία με τη Βενέτσια, πρώτο παιχνίδι των ομίλων Champions League, τρίτο βράδυ, αν θυμάμαι καλά. Μετά θα πάει να παίξει με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Ακολουθεί η Telekom Βόνη στην Θεσσαλονίκη και μετά ο Προμηθέας στη Θεσσαλονίκη. Οπότε σε αυτά τα 6 μάτς που ξεκινάνε, που ξεκινάει η σεζόν, να τα πάρουμε ανά εβδομάδα τα δύο παιχνίδια. Αν να πάω καταφέρει να έχει 4 νίκες, νομίζω είναι μια χαρά. Και το λέω γιατί θυμόμαστε τι έγινε πέρσι. Είναι πολύ διαφορετική η φετινή προετοιμασία από την περσινή. Πέρσι ο ΠΑΟΚ δεν είχε τόσα ζητήματα στην προετοιμασία, ίσα-ίσα που δεν του είχαν προκύψει προβλήματα τότε. Είχε πάει πάρα πολύ καλά στα φιλικά. Του σκάσαν τα προβλήματα όλα στο ξεκίνημα τη σεζόν και θυμάστε τι έγινε. Ήταν για εκείνο το Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Φέτος έμαθε να ζει από πολύ νωρίς η ομάδα με τα θέματα της. Με διάφορες απουσίες κατά καιρούς. Και εντάξει, φέτος είναι και πιο γεμάτη. Όπως και να το κάνουμε, είναι ένα ρόστερ πολύ γεμάτο για τον ΠΑΟΚ. Θα είναι και πρεμιέρα του Παπαντονίου σήμερα, ο οποίος προπονείται από την Κυριακή με την ομάδα. Έχει μια συμφωνία, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. Και σήμερα είναι να πάρει κανονικά χρόνο συμμετοχής. Γιατί είναι έτοιμος όσον αφορά σωματικά. Ο Παπαντονίου ήταν με τον Παναθηναϊκό για περίπου 1,5 μήνα στην προετοιμασία του. Βασικά σε όλο το στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού ήταν και ο Παπαντονίου μαζί. Ήρθε στον ΠΑΟΚ τώρα, είναι έτοιμος να παίξει. Η λογική της κίνησης αυτής έχει εξηγηθεί και από τον Λίβο Παθεοδόρου. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα λείπει ο Γκος, να υπάρχει ο Παπαντονίου, να υπάρχει μια ακόμα λύση στην περιφέρεια και να βγάλει βάρος από τους τρεις που έφαγαν να μην ποτεί όλη την προετοιμασία. Δηλαδή, το Χάτσερ, τον Κόνιαρ και τον Ζάρα. Ναι. Γιατί αυτοί οι τρεις όντως, χτύπα ξέρω, δεν έχει κανένα ζήτημα μέχρι τώρα. Ο Χάτσερ είχε ένα μικρό πρόβλημα μετά το Περιστέρι, αλλά δεν ήταν κάτι σοβαρό. Είχαν δηλαδή επιβαρύνθηκαν πολύ και με την είσοδο του Παπαντονίου μέσα στην ομάδα θα προσπαθήσει ο Παθεοδόρου να τους πάρει όσο ήταν το περισσότερο βάρος από όλους. Δηλαδή είναι πιθανό να δούμε το Χάτσερ σήμερα και γενικότερα στα πρώτα παιχνίδια να έχει το ρόλο του Γκος που έχει στην προετοιμασία. Δηλαδή περισσότερο στο 2 παρά στο 1. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Στις 5 είναι το Τζάμπολ. Θα έχουμε φυσικά ενημέρωση μέσα από το Λίμπερο 107,4. Γενικά είναι το ξεκίνημα του κυπέλου. Χθες το Λαύριο νίκησε το Κολοσσό Ρόδου. Σήμερα παίζουν οι περισσότεροι άλλοι. Παίζει και ο Άρης σήμερα το Προμηθέα, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Η οποία, αν θυμάμαι καλά, παίζει με ομάδα Α2 με το Διαγόρα, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε σήμερα θα ξέρουμε το απόγευμα το βράδυ τα ζευγάρια και των προημιτελικών. Έτσι, ο ΠΑΟΚ, αν καταφέρει να περάσει, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Διαγόρα ΣΑΕΚ. Λογική είναι ότι η ΑΕΚ θα περάσει από την ομάδα του Εγάλεο.
και θα τη βρει μπροστά του στο δρόμο στα προημιτελικά εντός έδρας σε παιχνίδι νοκάουτ. Έτσι κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Για το κύπελο θα τα πούμε στην πορεία και το απόγευμα με τη μετάδοση του αγώνα. Αγάπη, ωραία. Τι κάνουμε τώρα, για πες. Νομίζω φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε νικητές, παιδιά. Α, έχουμε την κλήρωσή μας. Βεβαίως. Λοιπόν, Χρήστο, δώσε λίγο μουσική να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, πείτε μου 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 42. 7, 11, ναι. 15, ναι. 39 και 42. Έλα, το έχω. Λοιπόν, έχουμε γυναίκα, ρε φίλε. Όχι, που δεν θα είχαμε. Ναι. Τάνια Νικολαίδη. Βέβαια. Η πρώτη. Πρώτη να πάει. Γιώργος Πειράτος. Ωραία. Περιμένουμε. Αντωνίου Βασίλης. Βοριτζόγλου Νίκος. Πολύ ωραία. Και Μιχαλόπουλος Τάσος. Ωραία. Οπότε, Σπυράτος Αντωνίου, Βοριτζόγλου, Νικολαίδη και Μιχαλόπουλος. Επικοινωνεί μαζί σας η Μαριλής με το τέλος της εκπομπής. Δίνετε τα στοιχεία σας και την Κυριακή πάτε κανονικά να δείτε το ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης. Στις 6 και 4. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί ο Βασιλιάς χωρίς τον Κόλκα σήμερα εδώ. Αλλά με κάτι ακόμη άλλο. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην εκπομπή. Ο Βασιλιάς δεν είναι εξυπόλυτος, έτσι. Απλά είναι μόνος του. Εμείς ξανά εδώ. Έχει παρέα έξω. Αύριο στις 12. Εμείς ολοκληρώσαμε. Ακολουθεί ο Βασιλιάς. Πολλά περισσότερα για ΠΑΟΚ σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καλή συνέχεια.